Καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό φατοσκοπημένο χοπημένο καψούριδε! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτες και ζουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήρες, καν του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ράδιο ψυχοθεραπεία! Είναι κάτι παλιά τρίκυκλα, φίλε, μεταφορέ, με αλφαγιώτα στο τέλος, τα οποία κάνουν τρομερό θόρυβο. Δηλαδή για το μέγεθος τους κάνουν τρομερό θόρυβο. Μου κάνει εντύπωση, ρε παιδί μου, έχουν μείνει λίγα από αυτά βέβαια. Τρίκυκλο, μία ροδίτσα μπροστά, δύο πίσω, συνήθως πράσινο σκούρο, ένα τέτοιο χρωματάκι, που κάνουν φοβερό θόρυβο, είναι σαν κάτι σκυλιά, που είναι τεράστια και δεν καυγίζουν. Και είναι κάτι σαν μια μύδια, να πούμε, είναι κάτι μικρά σκυλάκια, το οποίο βγάζουν τόσο θόρυβο. Να, σαν αυτή την Παπαγγελή που έκανε καριέρα βγάζοντας, φωτογραφίζοντας τον κόλο και τα βυζιά της. Λοιπόν, και βγαίνει να μιλήσει και να χαρακτηρίσει Βούλγαρους όλους εμάς που είμαστε ο παδί του ΠΑΟΚ. Αυτό έτσι για αρχή. Λέω να μην χαλάσω τη ζαχαρένια μου. Απλά ήθελα να κάνω ένα μικρό σχόλιο, ρε παιδί μου. Εντάξει, τώρα θα πω ότι ο καθένας είναι ό,τι πει. Αυτή μας είχε πει ότι έχω συνευρεθεί, λέει, με 8 άντρες. Να τους εκατοστήσεις, λοιπόν. Να τους εκατοστήσεις. Δεν θα λερώσουμε άλλο το στόμα μας. Όχι, το υποσχέθηκα. Να είμαι φρόνιμος, να είμαι εγκρατής. Να μην ξεφύγω. Όχι. Όχι, όχι, εδώ είμαστε! Εδώ είμαστε! Πάμε για δύο ώρες ράδιο ψυχοθεραπεία και την ψυχοπλακωτισμό. Πάμε να κάνουμε κλειστή τρύπα στεναγόρια. Πάμε να δούμε τι έγινε τελικά με το υπόμνημα, το περίφημο υπόμνημα του ψεύτη, του ψεύτη κομίνη, του κύβδηλου, του ανθρώπου ο οποίος με το έτσι θέλω πάει να στερήσει το πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ. Θα τα συζητήσουμε όλα, θα τα πούμε. Και σήμερα έχουμε καταπληκτικό δώρο. Έχω έναν πραγματικό άνθρωπο ηγέτη πίσω από την κονσόλα. Ένα υπόδειγμα. Στιβαρός, βλοσιρός, αλλά και συναισθηματικό συνάμα. Ένα κράμα ισχυρής θέλησης, αλλά και λεπτών συναισθημάτων. Αυτός είναι, κυρίες και κύριοι, ο Χρήστος Κιώσης. Αυτός μου έλεγε σήμερα τι να κάνω, αυτό πρέπει να πενέψω. Μήπως ασχοληθεί μαζί μου. Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Βιάστηκε σήμερα να με βάλει, έβαλε χαλί πριν μπούμε. Αυτά είναι μικρά τεστ. Μικρά ηλεκτροσοκράκ! Εκεί που φέρνει τον υπολογιστή μέσα, φέρνει τον καφέ, τα κινητά, ξαφνικά ακούς το χαλί! Τατατατ! Αγόρι μου, λαμπρό! Έχουμε πολλά πράγματα. Καταρχήν, δίνουμε σήμερα δύο δωράκλες. Δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Θερμές, στο Λουτράκι Ερυδέας. Υπέροχο, πετρόκτιστο, όμορφο ξενοδοχείο. Να πάρετε την παρέα σας και να πάτε να γουστάρετε. Να αφήσετε πίσω σας ό,τι σας στεναχωρεί. Γενικά η ένταση των τελευταίων ημερών έχει χτυπήσει κόκκινο. Αυτό συζητάμε μεταξύ μας. Αυτό το τελευταίο 20ήμερο υπάρχει μόνο σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Αυτό το τεστ νεύρων κρύο-ζεστό-ζεστό-κρύο είναι πραγματικά ένα τσατάλιασμα. Τα νεύρα μας έχουν γίνει σαν κρόσια σε παραδοσιακή φλοκάτηση κάποιον οικισμό στο δεύτερο πόδι της Καλλιδικής. Λέω εγώ γιατί δεύτερο, γιατί έτσι, γιατί όχι. Και βέβαια, εκτός από το υπέροχο ξενοδοχείο στις Θερμές, κληρώνουμε μία σακουλάρα κρέατα από ένα από τα δύο κορυφαία ακροπολία στη Βόρεια Ελλάδα και μιλάω φυσικά για το ακροπολείο Άγγελος στη Νεάπολη, Ανδρέα Παπαδρέου 125. Δεν κάνω λάθος τον πολιτικό, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είπα Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ανδρέα Παπαδρέου 125. Α, χθες με ρώτησε ένας, όλο λες λέει για το ΣΥΡΙΖΑ, όλο λες λέει για την Νέα Δημοκρατία. Όλο λες, δεν έχεις πει λέει, τίποτα για το κίνημα. Το κίνημα είναι το πρώην Πασόκ. Κίνημα αλλαγής είναι το παλιό Πασόκ. Και γιατί έβαλαν σήμα ένα από αυτά τα ανεμιστηράκια που είχαν παλιά οι παππούδες μας στο αυτοκίνητο, αυτό που γυρίζει γύρω-γύρω, που μοιάζει και με το σήμα της Αριέλ. Είναι το Πασόκ. Αυτό άλλαξαν. Το κάνουν όπως κάνουν οι ομάδες. Δηλαδή, η ΑΕΚ που έπεσε για να σβηστούν τα χρέη της. Το Πασόκ δεν είχε 200 εκατομμύρια χρέη. Τώρα που γίνεται κίνημα αλλαγής αλλάζει, παίρνει άλλο αφημί, είναι νέο Πασόκ, είναι κάτι άλλο. Γιατί τους ίδιους βλέπω εκεί. Λέω ρε παιδί μου, ρωτάω, εγώ με την πολιτική δεν το έχω. Απλά επειδή με ρωτήσανε χθες σε μήνυμα και ξέχασα να το πω. Όλο για αυτούς λέει, ψάχνει να βρει άλλο τώρα, γιατί δεν έχεις πει για την Φόφη. Εγώ όλο τους ίδιους βλέπω, παιδιά. Όλο, δηλαδή πάει η Φόφη να κάνει τώρα αλλαγή κόμμα και έχει στο πάνελ τον Γιωργάκη Παπανδρέου. Μεγάλες στιγμές, μεγάλες, συγκλονιστικές. Έχω να σας πω, λοιπόν, ότι χορηγός πρώτης ώρας είναι η ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Θέλω να σας ενημερώσω στο κορδελιό. Να σας ενημερώσω ότι εκεί
στην ηλεκτρονέτ θα βρείτε τα προϊόντα NEF. Η μάρκα που το όνομά της έχει ταυτιστεί με τη μαγειρική. Η NEF είναι η εταιρεία που από τη δεκαετία του 70, αγέννητοι ήμασταν κάποιοι, εξελίσσει τους εντυχιζόμενους φούρνους, ανακαλύπτοντας το σύστημα θερμού αέρα Circotherm. Το Circotherm. Τον εύκολο τρόπο καθαρισμού, το Easy Clean, η πυρόλυση. Το πρωτοποριακό φούρνο με σύστημα ατμού. Τη μοναδική πόρτα που κρύβεται, slide and hide. Μιλάμε, οι άνθρωποι είναι πολύ μπροστά. Πολύ μπροστά. Η NEF με τις καινοτομίες κατάφερε να μετατρέψει την καθημερινή συνήθεια του μαγειρέματος σε δημιουργική ενασχόληση. Γι' αυτό στην ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδη Νικολάηδης θα δείτε συσκευές μαγειρέματος NEF. Θα κερδίσετε και 5 χρόνια εγγύηση στην ειδική σειρά NEF Gold. Οικιακές συσκευές NEF. Πάθος για τη μαγειρική από το 1877. Αυτά στην ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδη Νικολάηδης. Θα δώσουμε δώρα από εκεί. Πολύ σύντομα έχουμε δώσει τα άπαντα, την Άρτα και τα Γιάννενα και την Πρέβεζα και τα Γρεβενά μαζί έχουμε δώσει από δώρα εκεί. Τι τηλεοράσεις, τι σκούπες, τι τάμπλετ, τι κινητά τηλέφωνα, τι χαμός, του μπιπ το πανηγύρι που λένε και στην Πελοπόννησο. Δεν ξεχνάτε φυσικά χορηγός πρώτης ώρας είναι το κορυφαίο κατάστημα, νούμερο ένα κατάστημα οπτικών στην πόλη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τρεις γενιές. Λέγεται ότι ο Μεγαλέξαρος κάποια στιγμή που είχε κάποια προβλήματα όραση του λέει μπαμπά, δεν το πολύ βλέπω καλά το Βουκεφάλα. Παιδί μου, έλα εδώ. Θα πας στο Μανολόπουλο να πάρεις γυαλιά. Και πήγε και είδε το φως ο Μεγαλέξανδρος. Τρεις γενιές οπτικά λοιπόν. Εκεί στην Παναγία Τσαλδάρη 22, στη Νεάπολη, δίπλα στον Αγιώργη και Οράσιος και ηλίου και φακούς επαφής και τα πάντα όλα. Εννοείται χορηγός πρώτης ώρας καφεμάγαζο. Μπαίνετε στο καφεμάγαζο.gr. Εσπρέσο Βέντο. Μοναδική ποικιλία, μοναδικές γεύσεις στον καφέ. Και βέβαια όλα στα όρθια, οι δυο ψυσταριές, τα δυο γυράδικα, στη Λεωφόρο Στρατού και στην Κωνσταντινουπόλεως. 837-166, εκεί θα φάτε τον καλύτερο, τον κορυφαίο, τον πιο νόστιμο, τον πιο ζουμερό, τον πιο απολαυστικό γύρο. Και βέβαια κοτόπουλο σούβλας και σκεπαστές και τα πάντα όλα. Και τα πάντα όλα. Περιμέναμε λοιπόν τη συμπληρωματική κατάθεση, αν μπορεί να υποθεί έτσι, με το mail από τον κύριο Κομίνη, τον... αυτό τον λαμπρό άντρα, αυτό το λαμπρό άντρα πραγματικά, αυτό το αυθεντικό τέκνο και τεκνό της διαιτησίας, περιμέναμε να δούμε τι θα πει και τι θα γράψει. Τα ερωτήματα ήταν τρία και πολύ συγκεκριμένα, προσέξτε, τρία και πολύ συγκεκριμένα από τον αθλητικό δικαστή. Ένα, στον εν λόγω αγώνα δώσατε εντολή κατά τη διάρκεια της προσωρινής διακοπής προκειμένου να εξέλθουν στον αγωνιστικό χώρο αμφότερες οι διαγωνιζόμενες ομάδες για να συνεχιστεί ο αγώνας και σε καταφατική περίπτωση ποια ήταν η απάντησή τους. Εδώ ακούσαμε. Όσοι θυμάστε τη μετάδοση, κάπου το άκουσα και χθες κιόλας, ο Κωστής Μπότσαρης, ο ρεπόρτερ ΠΑΟΚ του συνδρομητικού, να λέει τώρα μπροστά μου περνάει, λέει, ο Κομίνης. Είναι εδώ η αρχηγή, βγαίνει ο Στυλιάρας στον αγωνιστικό χώρο για να δει εν όλα εντάξει, γυρίζει, του λέει εν όλα εντάξει και τους καλεί να βγουν στον αγωνιστικό χώρο. Πάμε να παίξουμε, τους λέει. Πράγμα το οποίο μετά το κάνει γαργάρα με Μπεταντίν. Ο αξιότιμος αυτός τύπος. Το κάνει γαργάρα. Το ανθυπογατίδιο της διαιτησίας. Το κάνει γαργάρα. Βγαίνουμε να παίξουμε, λέει. Βγαίνουμε. Μα το είπε μέσα στην αγαθοσύνη του και ο Κονέ. Το είπε και ο Χιμένεθ. Ότι ο Κομίνης στέλνει το Στυλιάρα έξω, ή Στυλιάρα όπως το λένε αυτό, τον τέταρτο. Βλέπει ότι είναι όλα ασφαλή, δεν υπάρχει τίποτα, είναι όλα εντάξει. Και λέει πάμε να παίξουμε. Πάμε να παίξουμε. Και εκεί το ρωτάνε οι παίκτες, πόσο είναι το σκορ. Με 0-0 βγαίνουμε. Με 1-0 τρομοκρατία. Α, μας είπαν όχι, δεν γίνεται. Συνεχίζω. Το δεύτερο ερώτημα ήταν το εξής. Αν και πότε ενημερώθηκε η ΠΑΕ ΑΕΚ για την κατακύρωση του αμφισβητούμενου τέρματος υπέρ της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Πότε ενημερώθηκε, δηλαδή πότε τους το είπε. Τους το είπε εκεί μέσα ότι ξέρετε, το γκολ είναι κανονικό. Το κατακύρωσε το γκολ. Πρέπει να μετρήσει. Έχω κάνει μαλαμπίμπιπ. Πότε. Ούτε σε αυτό φυσικά απάντηση. Το τρίτο ερώτημα. Εάν σας ζητήθηκε να αναγράψετε στις παρατηρήσεις του φιλοαγώνος που συντάξατε οποιαδήποτε δήλωση, είτε του Χρυσόστου Μουγκαγκάτσι, είτε έτερου εκπροσώπου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και σε καταφατική περίπτωση ποιο ήταν το περιεχόμενό της. Ο Κομίνης έγραψε. Εκεί που δεν πιάνει μελάνη, έγραψε.
Να μην πω τώρα εκεί που καταλαβαίνετε όλοι και τη δικαιοσύνη και την ανθρώπινη λογική και την νοημοσύνη μας και το ότι εκατομμύρια ανθρώπων περιμένουν 33 χρόνια ένα πρωτάθλημα δίκαια, απόλυτα άξια, τους γράφει και δεν απαντάει τίποτα. Η απάντησή μου είναι ίσως και αυτό είναι οριστικό. Ο Μουγκός. Περιμέναμε να μιλήσει ο Μουγκός. Ό,τι έγραψα λέει. Δηλαδή εδώ μας κλέβουν μέσα στο σπίτι, μας κοροϊδεύουν κατάμουτρα πλέον. Διότι ο άνθρωπος αυτός έγραψε καταφανέστατα ψέματα στο φιλοαγώνα. Δεν μπορεί. Λέει, μόλις μπήκε το γκολ, το ακύρωσα αμέσως. Λέει, ήταν offside. Θα μας τρελάνεις. Τότε εμείς γιατί πανηγυρίζαμε. Γιατί έδειξε τη σέντρα. Αυτός είναι νέος τρόπος για να δείχνεις ότι είναι άκυρο το γκολ και είναι offside. Για ποιο λόγο έδειξες με το χεράκι σου τη σέντρα. Ο Ποντικός γιατί έφυγε τρέχοντας προς τη σέντρα χωρίς να σηκώσει σημαία. Ρε, μην παίζετε με την νοημοσύνη του κόσμου, το καταλαβαίνετε. Μην μας περνάτε για ανθρώπους μειωμένης αντίληψης. Μην παίζετε με την υπομονή μας, με τα νεύρα μας. Δεν μπορείτε να μας στείνετε κατάμουτρα και να έχετε την απέτηση εμείς να λέμε ότι ψυχαλίζει και μπορεί να το πάει για βροχή. Παίζετε με την ιδιοσυγκρασία, με τα νεύρα, με την υπομονή, με την ψυχολογία, με τα όνειρα εκατομμυρίων ανθρώπων. Το καταλαβαίνετε. Σας έχει πάρει χαμπάρι όλος ο κόσμος τι προσπαθείτε να κάνετε, να στερήσετε με το έτσι θέλω να πάτε για αφαιρές βαθμών για να βγει η ΑΕΚ πρωταθλήτρια. Οκ. Okay. Αλλά μην ξεφτιλίζεστε τόσο. Κάντε το με πιο και καλυμμένο τρόπο. Με μεγαλύτερο τάκτ. Ο Μουγκός. Το ξέρετε το ανέκδοτο. Που του έχουν ρημάξει το περιβόλι ενός. Με πορτοκάλι, έχει ο άνθρωπος πορτοκάλια, περιβόλι. Κάθε την άλλη μέρα το πρωί όταν πηγαίνει στο περιβόλι, βλέπει λείπουνε, μιλάμε όχι τώρα ένα και δύο πορτοκάλια, Χρήστο. Καφάσια ολόκληρα. Ρε τους πίμπιδες, λέει, θα στήσω καρτέρι, λέει, με έχουν ρημάξει να πούμε, λέει, κάθε βράδυ, λέει, τι γίνεται. Στείνει καρτέρι λοιπόν το βράδυ. Τσουπ, βλέπει, έρχεται, μιλάμε με αγροτικό οι τύποι, οργανωμένοι. Καμιά δεκαριά κατεβαίνουν, κρακ. Αρχίζουν και του καθαρίζουν τα πορτοκάλια. Ρε κουφάλες λέει πίσω και σας έφαγα, μου τρώτε το βιός. Κάνει έτσι λοιπόν, μπουκάρι, φεύγουν όλοι, κάποιοι προλαβαίνουν με το αυτοκίνητο, κάποιοι να πούμε το βάζουν στα πόδια τα λοιπά. Ένας, ο πιο αργός από όλους, κάνει έτσι και ανεβαίνει πάνω στην πορτοκαλιά, προλαβαίνει από κάτω να πούμε ο ιδιοκτήτης, ξέρω εγώ εκεί ο αγρότης, χρακ, τον πιάνει από τα μπεγλέρια, να πούμε από τα κάκαλα, από τα άγραφα, να πούμε, από τα αμελέτητα, από τα καλαμπαλίκια. Έλα ρε, θα στα ξεριζώσω ρε καριόλι, λέει, που μου κλέβεις, λέει, μου κλέβε τα πορτοκάλια, το βιός μου ρε. Εδώ λέει, εμένα λέει που είμαι ένας έντιμος άνθρωπος, μπαίνετε και με ρημάστε καν. Μίλα ρε, ποιος είσαι ρε, ποιος είσαι. Αν ήμουν εγώ θα λέγα αυτός ένα μηδέν, αλλά δεν ήμουν. Ποιος είσαι, μίλα. Μίλα ρε, θα στα ξεριζώσω ρε, θα στα δώσω σκουλαρίκια ρε, θα στα φορέσω μπρασελέ στο λαιμό να πούμε τα αρχιμπίπιπ σου. Θα στα κάνω να πούμε, θα στα κάνω γκρατέν. Μίλα, θα στα ξεριζώσω. Ρε μίλα σου λέω ποιος είσαι. Μίλα στο τραβό, στα ξεριζώνω ήρθε. Θανάσης. Ποιος Θανάσης. Ο Μουγκός. Περισσότερες πιθανότητες λοιπόν υπήρχε να μιλήσει στο περιβόλι στην Πορτοκαλία ο Θανάσης ο Μουγκός παρά ο κύριος ο φίλτατος Κομίνης. Καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα. Εδώ δεν είναι μια αφισβητούμενη, απλά αφισβητούμενη φάση. Εδώ μιλάμε ότι πραγματικά μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας. Κανονικά μας κοροϊδεύουν κατά μούτρα. Με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο. Και το έχουν καταλάβει όλοι. Αυτοί που προσπαθούν ακόμα να αλλοιώσουν την πραγματικότητα, προφανώς έχουν κάποια εντολή. Προφανώς παίζουν κάποιο παιχνίδι. Προφανώς εξυπηρετούν κάποια συμφέροντα. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορεί να βιάζει την κοινή λογική. Δεν γίνεται. Βέβαια, να πούμε ότι το νομικό επιτελείο δεν περίμενε ότι χθες άνοιγε η κάνουλα με τις πληροφορίες ότι θα πάθαινε ξαφνικά ειλικρίνεια. Θα έγραφε τα άπαντα του Δροσίνη.
ο κύριος Κομίνης, γι' αυτό είχαν προετοιμαστεί. Και γι' αυτό συνέταξαν ένα υπόμνημα το οποίο θα κατατεθεί μέχρι αύριο. Τι ζητάει επίσης ο ΠΑΟΚ? Αυτός που έχει δίκιο, παιδιά, να ξέρετε πάντα, δεν έχει να φοβηθεί κάτι. Ξέρετε τι λέει ο ΠΑΟΚ? Τι λέμε εμείς? Ανοίξτε τις κάμερες στα αποδυτήρια. Εδώ, αντιθέτως από ό,τι σε άλλα αποδυτήρια που είναι κλειστό κύκλωμα κάμερας, όχι επειδή πρέπει να είναι κλειστές οι κάμερες, δεν λέγεται έτσι, μπούφι. Πώς μου αρέσει αυτή η λέξη, γεμίζει το στόμα, Χριστό. Μπούφος, δηλαδή, πραγματικά γεμίζει το στόμα. Μπουγάνια! Κλειστό κύκλωμα δεν λέγεται επειδή πρέπει να είναι κλειστό. Το καταλαβαίνετε? Ή τα πάτε, τις πάτε τις λέξεις μετρητής. Το ουράνιο τόξο μην ψάχνετε να βρείτε που είναι τα βέλη του. Μπούφι! Εδώ λοιπόν λέμε ανοίξτε τις κάμερες. Έχουν καταγραφεί τα πάντα. Για να δούμε πόσο τρομοκρατημένοι είναι οι παίκτες της ΑΕΚ, γιατί εγώ έμαθα ότι κάναν χαβαλέ μεταξύ τους. Για ανοίξτε να δούμε. Ο Κομίνης είπε στους παίκτες της ΑΕΚ, μπρος πάμε να παίξουμε. Άλλα 5 λεπτά έμειναν. Και οι παίκτες της ΑΕΚ ρωτούσαν πώς είναι το σκορ για να δουν αν θα βγουν ή αν είναι τρομοκρατημένοι. Ή αλλοκαθαριστήρας. Ανοίξτε τις κάμερες. Για να δούμε. Για να δούμε. Περιμένουμε από τον κύριο Καποδίστρια, παρεπιπτόντως ο άνθρωπος από ό,τι φάνηκε την Παρασκευή θέλει όντως να δικάσει. Δηλαδή τους είχε εκεί ώρες και ρωτούσε πράγματα. Όχι σαν τη Σκουλαρίκο που τα ξεπέταξε μπαμ μπαμ. Θέλει ο άνθρωπος όπως και ο Σκουτέρης, πώς το λένε τον άλλον, να ψάξει να βρει τι γίνεται. Να ψάξει να βρει τι γίνεται. Καταλαβαίνουν όλοι ότι εδώ δεν είναι ένα μάτς, δεν είναι μια απόβαση μικρή. Εδώ κλέβεις ή όχι ένα πρωτάθλημα. Ξεκάθαρα είναι. Ένα πρωτάθλημα που με την αξία του άλλος το έχει πάρει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και περιμένει 33 χρόνια. Έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι είναι τα πράγματα. Από εκεί και πέρα περιμένουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Περιμένουμε αύριο την απόφαση. Και εδώ θα υπάρξει πρωτοβάθμια και απόφαση και εδώ θα υπάρξει μετά σε δεύτερο βαθμό. Παίκτες από κάθε άκρη της γης. Ο Μουσλίμοβιτς, ο Μπερμπάτοφ, ο Κλάους, παίκτες, ο Λάζαρ, παίκτες οι οποίοι ήρθαν και έφυγαν, δεν είναι. Ο Λάζαρ τώρα, ας πούμε, τι ζόρι είχε να μιλήσει υπενετικά υπέρ του Ιβάν και υπέρ του ΠΑΟΚ. Τι, έφυγε. Ο Μουσλίμοβιτς το ίδιο. Ο Μπερμπάτοφ το ίδιο. Δεν μπορούσε να πει πήγα εκεί πέρα και μου μαύρισε τη ζωή ένας προπονητής, δεν έπαιξα ποτέ. Με απαξιώσανε ποδοσφαιρικά. Κι όμως, εκτίμησε τη στάση και της ομάδας και του συλλόγου και αυτού του ανθρώπου που ηγείται και βρίσκεται εκεί. Και έχει δεχτεί λυσαλαίο πόλεμο. Εξακολουθούν, δεν σταμάτησαν. Συνεχίζουν κανονικά, παιδιά, όπου μπορούν. Όπου μπορούν. Χθες άλλα βγάζαν κάτι άλλο. Περιμένουμε τώρα μηνύσεις. Καταρχήν, πιάσε και ξεπόπιασε την. Αυτή τη μοντέλα η οποία βγήκε χθες και είπε ότι Βούλγαροι και τα λοιπά του ΠΑΟΚ να πάτε να πολεμήσετε με τους Βουλγάρους και τα λοιπά, μην την αφήσεις ρούπι, πάρτης και το βρακί. Αυτό το οποίο συνηθίζει να βγάζει για να φωτογραφίζετε. Πάρτης το. Δείξτε αντίδραση. Μπες ασχοληθώ με αυτήν, τίποτα δεν θα αφήνεις να πες τίποτα κάτω. Τίποτα κάτω. Όποιος πιάνει στο στόμα του τον ΠΑΟΚ, όποιος πιάνει στο στόμα του τον οπαδό του ΠΑΟΚ, τον μεγαλομέτωχό του, τους ποδοσφαιριστές, τον προπονητή, όποιος αγγίζει την οικογένεια, θα το σκεφτεί δεύτερη φορά. Άμα τον κάνεις δαντέλα στα δικαστήρια. Άμα τον κάνεις δαντέλα. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που βγαίναν στα κανάλια και μετά ζητούσαν συγγνώμη. Το θυμάστε ο Σκάι? Όχι, λέει, εμείς, λέει, και ο αξιότιμος κύριος Ιβάν, και δεν εννοούσαμε αυτά για το λαθρεμπόριο τσιγάρων. Άλλο. Παρανόηση. Παρανόηση. Τώρα στο λέω απατεώνα και μετά, συγγνώμη, δεν είναι. Κάτι σου λέει θα μείνει από τη λάσπη. Ας ρίξουμε τόνους και όσο και να καθαρίσει μέσα στα αυτιά, στα ρουθούνια, στη μύτη, στα ούλα, κάπου θα μείνει, ρε παιδί μου, λάσπη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι έχει κατάσταση. Έτσι έχει κατάσταση. Εδώ είμαστε σε μια εβδομάδα περίεργη. Το πρωτάθλημα θα ξαναρχίσει. Πιέζουν
όλοι, πιέζει η Νόβα, πιέζει κόσμος, χορηγεί αυτά. Εντάξει, okay. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Είμαστε πρώτοι στη βαθμολογία, άξια. Το μάτς με την ΑΕΚ το κερδίσαμε, παιδιά. Λυπάμαι που χαλάω τη μανέστρα στους ΑΕΚτσίδες. Το μάτς με την ΑΕΚ το κερδίσαμε. Θα μπορούσε να μην έχει γίνει αυτή η φάση και να είναι 0-0. Θα μιλούσαμε αλλιώς, θα λέγαμε παιδιά, δεν μπορέσαμε να βάλουμε ένα γκολ. Ο Βαρέλα τραυματίας παρεμπιπτόντος. Σε αγαπήσαμε πάρα πολύ φέτος, φίλε. Όχι μόνο για τη συμπεριφορά σου μέσα στον αγωνιστικό χώρο, την αγωνιστική, γιατί δεν περνούσε ούτε κουνούπι. Δεν περνούσε ούτε κουνούπι. Δεν περνούσε ούτε η σκέψη του αντιπάλου. Δεν περνούσε. Με το που έλεγε ο περνάει από το μυαλό μου, επ! Δεν περνούσε ούτε η ώρα, φίλε, όταν ήταν εκεί ο Βαρέλα. Δεν περνούσε η ώρα. Αλλά σε αγαπήσαμε και για την εγγένη συμπεριφορά σου, το κλάμα με το γιο σου, η σκηνή που σε πιάνει πάλι στην φυσούνα πριν βγεις, που είσαι κεφάλι με το γιώκα σου και του δίνεις όρκο νίκης. Σε γουστάραμε. Μπαίνεις σε μια πολύ μικρή ομάδα ξένων παικτών. Ξέρετε ποιοι είναι. Είναι ο Πάμπλο. Είναι ο Λίνο. Είναι ο Μουσλίμοβιτς. Είναι ο Βιερίνε που δεν θεωρείται ξένος. Είναι ο Κοσεϊσάο. Είναι 3-4 παίκτες που ήρθαν και έγιναν ένα με το DNA. Που ταυτίστηκαν με αυτή τη φανέλα. Που αγαπήθηκαν περισσότερο και από Έλληνες παίκτες. Γι' αυτό λέω και πάει και περίπατο. Αν ο άλλος είναι Έλληνας ή αν είναι ξένος. Αν είναι χριστιανός ή αν είναι μουσουλμάνος. Ζωροαστριστής, βουδιστής. Τι σημασία έχουν αυτά. Ο Μουσλίμοβιτς ήταν χριστιανός. Δεν ήταν. Τον αγαπήσαμε σαν δικό μας άνθρωπο. Κλαίει όταν μιλάει για τον ΠΑΟΚ. Αφήστε τα αυτά στο πλάι. Σε λίγο θα ανοίξουμε γραμμές. Επειδή μεγαλώνουμε με όλα αυτά, επειδή ασπρούν τα μαλλιά μας, τα ζούμε μαζί όλα αυτά. Έχω πει πολλές φορές, ζούμε τις μεγάλες στιγμές. Ρουφήξτε τις αυτές τις στιγμές. Θα τις διηγούμαστε στα παιδιά μας. Όπως μας λένε κάποιοι για το Λίτσα, όπως λέγαμε μετά για το Σπανάθα, όπως λέγαμε για κλεμμένους τίτλους στην Αθήνα σε τελικούς, όπως μιλάμε για αυτό, όπως μας μιλούσαν οι παλαιότεροι, θα μιλάμε στα παιδιά μας για τον Αρετόπουλο. Για τη φλάση στην κουκούλα από μία γυρλάντα. Από μία σερπαντίνα. Θα μιλάμε στα παιδιά μας. Για τους δύο μεγάλους υποτιθέμενους που κιότεψαν να βγουν να παίξουν. Που δίλιασαν. Ο ένας έτσι ένα ολόκληρο θέατρο σκιών. Και ο άλλος, μόλις του δόθηκε ευκαιρία, την έκανε. Ντεμεκ και δήθεν τρομοκρατημένη η παίκτης της ΑΕΚ. Θα συζητάμε για αυτά. Άρα ζούμε τις στιγμές. Γι' αυτό δεν έχουμε πει ποτέ ζούμε ευτυχισμένες στιγμές ή ζούμε χαρούμενες στιγμές. Όχι. Ζούμε τις μεγάλες στιγμές, τις έντονες. Όλο αυτό που έχουμε περάσει, που κοιτιόμαστε έξω με φίλους, συνοπαδούς και κουνάμε απλά το κεφάλι, τι γίνεται, τι να γίνει ρε φίλε. Έχουμε χάσει τον ύπνο μας, δεν βλέπεις τι γίνεται, πάνε να μας το κλέψουν, ο καθένας έχει τα διάφορα άλλα δικά του θέματα, υπάρχει και αυτό. Επειδή λοιπόν μεγαλώσαμε όλοι και μεγαλώνουμε με όλα αυτά, υπάρχει ένα λατρεμένο σύνθημα που το υπεραγαπώ. Έλα, έλα αγόρι μου. Έλα αγόρι μου. Δώσε, δώσε σε παρακαλώ πολύ. Να με κοιτάνε σαν χαζό. Και εγώ για όλα να αδιαφορώ. Το μόνο που με ένοιαζε να είμαστε μαζί. Σε κάθε γήπεδο. Σε όλη τη γη. Και το φόβο να σκορπάς. Και ποτέ να μην τα παρατάς. Αφιερωμένο εξαιρετικά. Αφιερώμενο εξαιρετικά. Κυρίως ένα, στα παιδιά στο εξωτερικό που το ζώνουν αυτό από μακριά μέσα από το διαδίκτυο.
Αγόρι μου, τα φιλιά στο Ανόβερο, στο Ανόβερο. Αγόρι μου, καλημέρα αδερφέ, εννοείται σε ακούμε καθημερινά. Λες όσα θα θέλαμε να πούμε εμείς. Γι' αυτό δεν παίρνουμε τηλέφωνο. Αυτό είναι. Τα πες με μία πρόταση φίλε, αυτά είναι παράσημα. Αυτό είναι, με συγκινεί πολύ αυτό που λες. Λες όσα θα θέλαμε να πούμε εμείς, γι' αυτό δεν παίρνουμε τηλέφωνο. Όλοι μαζί στη μάχη μέχρι τέλος. Θέλω μην το ξεχάσω. Ένα μεγάλο μπράβο. Σήμερα φορώ τη φανέλα που μου στείλαν τα παιδιά από το σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ Νέας Υόρκης. Τη φόρεσα για ένα και μόνο λόγο. Και επειδή νιώθω αυτές τις μέρες ότι πρέπει να φοράω τη στολή πάνω μου, είναι ιδιαίτερες μέρες. Αλλά και επειδή εχθές τα παιδιά οργάνωσαν στη Νέα Υόρκη οι Έλληνες Ομογένειας ένα τεράστιο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία μας. Ήρθαν άνθρωποι από κάθε άκρη της Αμερικής και ξέρετε ότι την Αμερική για να τη διασχίσει μπορεί να θες και μερόνυχτα. Από τον Καναδά, από το Οχάιο, από το Μίτσιγκαν, από το Las Vegas, από κάθε άκρη της Αμερικής βρέθηκα στη Νέα Υόρκη. Μεγαλειώδες συλλαλητήριο για τη Μακεδονία. Με παράπονο γιατί τόπνιξαν πάλι τα κολοκάναλα. Τόπνιξαν. Με παράπονο γιατί αυτό δεν έχει ούτε κόμμα από πίσω, ούτε παράταξη, ούτε τίποτα. Είναι η τρέλα που έχουν τα 10 εκατομμύρια Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό, γιατί 10 είμαστε μέσα και είμαστε κι άλλοι 10 έξω, για την Ελλάδα, για την πατρίδα. Γιατί βλέπουν τι πάει να συντελεστεί, τι πάει να γίνει. Έτσι θα πάμε στο διάλειμμα. Χριστάρα μου, Φραγκαντώνη μου, αδερφέ μου, αγόρι μου. Έτσι είναι, έτσι είναι. Όπως τα λες. Βρε μελαχρινάκι, μπιπ και το μαρινάκι και το Μητσοτάκι. Κύριε Μητσοτάκι, για την κυρία Παπαγγελή που είναι μέρος του κόμματός σας. Η ανάρτηση βέβαια κατέβηκε γρήγορα. Αλλά τη τραβήξα το αυτή, θα τη διαγράψετε, θα την καλέ. Περιμένουμε από τον επίσημο ΠΑΟΚ μήνυση μέχρι να πατήσει εμπριμέ χιόνι. Η συγκεκριμένη, να την πω κυρία, δεν μπορώ, λυπάμαι πάρα πολύ. Πριν πάω στο διάλειμμα, κάτι σημαντικό για το Facebook. Χθες αναρτήσατε φυσικά την απαράδεκτη κουβέντα που είπε η συγκεκριμένη μοντέλα, που ξαναλέω βγάζει τα βυζιά και τον κόλο της στο Instagram και πρέπει να τη λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, από κάτω έγινε οριμαγδός. Μία θερμή παράκληση. Μπορείτε να ασκείτε κριτική χωρίς να βρίζετε ούτε μανάδες, ούτε να ευχόμαστε θάνατο, ούτε να λέμε, θα πεθάνεις, θα σου σκοτώσουμε και τέτοια. Θα μας την κλείσουν τη σελίδα. Να ξέρετε, η καημένη Χρύσα Ιάντσου, δεν μπορώ να μην το πω, την υπερευχαριστώ. Δεν προλαβαίνει να σβήσει. Εγώ το ίδιο. Είμαστε 3-4 διαχειριστές και είναι σχεδόν 11.000 άνθρωποι. Παιδιά, πείτε αυτό που θέλετε, αλλά όταν γράφει σαν θάνατο στον Κομίνη, θα το καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα. Και προσέξτε, νομικά, εγώ που είμαι ο διαχειριστής της σελίδας που λέει το όνομά μου, δεν έχω κανένα πρόβλημα, θέλω να σας πω. Γιατί το ψάξαμε κιόλας. Εσύ που γράφεις το θάνατο στον Κομίνη, αν αύριο βρεθεί ένας περίεργος και του ρίξει μια στο κεφάλι, εσένα θα ψάξουν να βρουν που γράφεις αυτό το πράγμα. Και επίσης, δεν θέλουμε να βάλουμε φίλτρο στη σελίδα. Να πρέπει να εγκρίνουμε τα σχόλια πρώτα και μετά να βγαίνουν. Γι' αυτό καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πολύ οργή αυτές τις μέρες. Ότι ο κόσμος συχάθηκε, ότι ο κόσμος αγανάκτησε, ότι ο κόσμος είχε βγει από τα ρούχα του, ναι. Αλλά ρε παιδιά, προσέξτε λίγο, δηλαδή το σκατά στον τάφο σου δεν μπορεί να το συλλάβει νους. Ή θα σε σκοτώσω, θα πεθάνεις, θα σε βρούμε. Το καταλαβαίνετε αυτό. Γι' αυτό βρείτε έναν τρόπο να πείτε αυτό που θέλετε χωρίς να υπάρχει πρόβλημα. Και το ξαναλέω, εμάς είναι καθαρά αισθητικό το πρόβλημα. Δεν θέλουμε η σελίδα, ο αθλητήριος να γεμίζει με ύβρις και κατάρες και απειλές. Πρόβλημα νομικό δεν έχουμε κανένα, σας το ξαναλέω. Γιατί κάποιοι νομίζω μπαίνουν ίσα ίσα για να δημιουργήσουν πρόβλημα. Δεν θα μας κλείσετε, να ξέρετε. Και δεν θέλω να διαγράφω. Πάρα πολύ εύκολο. Διαγραφή χρήστη. Γεια σας. Αντίο ζωή. Ελένη Χατζιαργύρη, Μάρθα Βούρτσι, Μπεάτα Σημακοπούλου. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Είναι κατηγορία
τραγουδιών όπως είναι η αλφαβήτα, αλφαβήτα, γάμα, δέλτα του Ατύπα ή το πάει αγάπη μου πάει, πάει και ο Ποπάει. Τώρα έρχομαι στις γραμμές, δεν μπορώ, θέλετε, ξέρετε, έχουμε αυτά τα μικρά αφιερωματάκια σε τραγούδια. Μήπως γελάσει λίγο το χυλάκι μας. Άνοιξε το σε παρακαλώ. Περνά η μέλισσα με τα μελισσόπουλα και με τα κλωσσόπουλα. Θεωρώ ότι είναι ανώτερο. Αλλά κουπεπέ, κουπεπέ. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσετε εσείς. Δηλώνετε και συμμετοχή στο διαγωνισμό μας για τριήμερο στις Θερμές, αλλά και για μια σακουλάρα κρέατα από το Κροπολείο Άγγελο στην Νεάπολη. Ανδρέα Παπαδρέου 125. Πάμε γραμμές. Να δούμε το άτομο το οποίο κάνει σεφτές σήμερα. Νέοι, γεια σας. Καλημέρα. Άσε χαλάκια γούρμα που κατάσε να παίζει. Έλα, καλημέρα. Ο θείος του Βέγκου είμαι. Έλα ρε θείε του Βέγκου, καλή μου άνθρωπη. Μήπως ξέρεις από Βέσπα. Πω πω φίλε, γίγας. Απ' την αρχή για να τελειώνω, Θερμές δεν θέλω, τα κρέατα για πολύτεχνο άνεργο. Αγόρι μου, τι ωραίος που είσαι. Τι ωραίος. Θύμισε μου λίγο όνομα μόνο. Γιώργος, με βλέπω στον καθρέφτη. Γιώργος. Δύο πραγματάκια. Ναι. Άκουσα προχτές κάτι και θέλω να ρωτήσω τώρα, δεν ξέρω αν ξέρεις. Δεν ξέρω κι εγώ αν ξέρω, αν ξέρεις. Ναι, αυτό σου πω για να μου πεις αν ξέρεις. Πες μου, να σου πω. Γιατί ναι, στην αρχή μας είπαν ότι. Ο καποδιστής που κάλεσε τον Κομίνη. Ναι, ο Καποδίστριας. Ο Καποδίστριας. Ναι, και λέει δεν μπορώ γιατί έχω λόγους τα λοιπά. Άρα πήγαινε. Ναι. Έτσι. Ναι. Και έλεγε, ναι. Κύριε Κομίνη, ορκίζονται. Α, δεν το ξέρω αυτό. Εγώ άκουσα από κάποιον προχτές ότι ορκίζονται και αν λέει παρουσιαζόταν. Ναι. Και έλεγε ότι ναι, το φύλλο αγώνος είναι όπως είναι. Δηλαδή ναι. Ότι ακύρωσα τον γκολ. Ναι. Και μετά θα το έλεγα. Ενώ δύο δικαστής ότι δεν είναι με ένα βίντεο, μπορεί να πάει λέει για ψευδορκία. Δεν το ξέρω. Ερώτηση κάνω, ψάξτε σου παρακαλώ. Και ερώτηση σε... εγώ τώρα κάνω. Σου κάνω εγώ ερώτηση. Ναι, νομίζεις ότι αυτούς τους ανθρώπους σαν τον Κομίνη θα τους εμπόδιζε ο ορκός. Θεωρείς δηλαδή ότι αμάν και ντε η ευσυνειδησία τους... Η ευσυνειδησία όχι τους, ξέρω εγώ, ή... Σε ηθικό επίπεδο. Α, σε τι, σε ανήθικο. Όχι, ηθικό... Δεν καταλάβει, ο άνθρωπος προσπαθεί, εκατομμύρια ανθρώπους, μας βγάζει τυφλούς, ρε, μας βγάζει χαζούς. Ναι. Το ακύρωσα, λέει. Αυτοί με τις ασπρόμαυρες πανέλες, γιατί έτρεχαν. Πανηγύρισα μου, το ακύρωσες. Το χεράκι σου, γιατί έδειχνες σέντρα. Αν πει ο δικαστής για ψευδορκία και πας μέσα, αυτό εννοώ, όχι να μη στεναχωρεθεί ηθικός. Από τέτοια πλευρά εννοείς. Βέβαια, νομική. Υπάρχει κάτι άλλο που έλεγα και χθες. Ένα δεύτερο θέλω να πω. Ναι. Για να γελάσω ένα ανέκδοτο. Ναι. Είναι μια κυρία, ναι, μεγάλης ηλικίας σχετικά, δηλαδή 45-50. Θα τρως πολλά βρυσίδια, θέλω να σου πω. Εγώ θέλω να σε προστατέψω, επειδή είσαι φίλος μου. Μεγάλη κυρία και λες 45, έχεις αυτή, να σου πω κάτι. Όχι, ας πούμε, θεωρώ να σου πω εγώ ένα νούμερο. Ένα νούμερο θα σου πω. Πιστεύω 50.000 κατάρες. 50 εγώ λέω, δεν θέλω να πω παραπάνω νούμερο. Σου λέω ένα σχετικό νούμερο. 50.000 45άρες που σε στίβουν αν σε περιλάβουν, που περπατάνε και τρίζουν τα τσιμέντα, τρως κατάρες. Το πουλί λοιπόν, να μην ξανασηκωθεί ποτέ μέσα στο κλουβί. Να διορθώσω γιατί μου ξέφυγε. Έτσι, πάρ' το πάλι σε σώζω, πάρ' το πάλι από την αρχή. Ανέκδοτο θείος Βέγκου, σκηνή 2, κλακέτα. Πάμε. Μία κυρία παρουσίαστη. Ναι. 45 και πάνω ας πούμε. Στα καλύτερά της. Κάνει πολλά μότοξ, δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά. Ναι. Και δεν τις αρκούν. Θέλει ναι να είναι τσίτα. Ναι. Θέλει να είναι τσιμέντο. Θέλει να είναι. Αυτή την τσίτα. Και μαθαίνει για μια νέα τεχνική. Ναι. Και πάει στο γιατρό. Του λέει γιατρέ αυτό και αυτό. Ναι. Του λέει είστε τυχεροί. Έχω λέει μια καινούργια τεχνική. Τι είναι. Έχει ένα στρόγγυλο πράγμα. Λέει σαν τέτοιο. Το έχω πίσω στο σβέρκο. Δεν φαίνεται. Στον αφιένα εκεί πίσω τα μαλλιά. Ναι. Δεν το βλέπεις. Και μόλις λέει νιώθεις κάτι να πέφτει να κάνει. Κάνει ένα κρακ. Ένα τάκ.
ξέρεις, λίγο και τσιτώνουν όλα, ρε παιδί μου. Ναι. Κρακ, κρακ, τα σφίγγουνε. Ναι. Αυτό θέλω. Στο κάνει. Μετά από κανένα δύο εβδομάδες πάει αυτή η κυρία πίσω στο γιατρό, λέει, γιατρέ, η τεχνική σου, λέει, δεν είναι καλή. Λέει, γιατί, κυρία μου, λέει, έχω σακούλες στα μάτια. Κυρία μου, λέει, δεν είναι σακούλες στα μάτια, είναι δαστήθη σας. Και αν συνεχίσετε, λύση, λέει, θα έχετε και μουσι. Καλημέρα. Έφυγες! Πάμε επόμενο! Γίνεται. Ρε, δεν θα master landers, δεν μας πάρε το χαμόγελο, το καταλαβαίνετε. Το καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει περίπτωση. Καλημέρα! Ναι! Ναι. Καλώς ναι. Το παιδί! Έλα, Αντώνη. Κωστή, δεν πήγε στη δίκη γιατί δεν υπήρχε περίπτωση να μην πέσει σε τρομερές αντιφάσεις και να μην αποκαλυφθεί ο ρόλος του. Άμα σε αντιπαραβολή θα, σίγουρα θα πέθαν και τα δίκη. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Αντώνη, επίσης κάτι είναι κάτι σημαντικό. Αλλιώς είναι να είναι εκεί μπροστά και να τον βλέπεις να υδρώνει, να τον ρωτάει. Τους είπες να μπουν ή όχι. Φαίνεται τώρα σαν να λέει ψέματα. Πού ξέρω εγώ τι έγραψε αυτό στο mail. Δεν ήταν την ώρα όχι. Τα βίντεο που ξέρουμε. Άμπρα από τα βίντεο, οι κάμερες. Αντώνη, πού ξέρουμε τι έγραψε αυτό στο mail. Ό,τι έγραψε τέλος πάντων αυτή την απάντηση. Το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Εσύ. Εντάξει τώρα, Ρεγκοστή. Να σου πω κάτι. Εγώ ειλικρινά. Τι να πω, ρε φίλε. Ντρέπομαι για τους παίκτες και του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ που κλέψανε συναθλητές τους και πανηγυρίζαν στα αποδυτήρια. Απορώ με τους λυκούς πώς θα πάνε στην εθνική και θα τους αντικρίσουνε και δεν θα τους ανέβει το αίμα στο κεφάλι, γιατί όσο και επαγγελματίας να είσαι, μιλάμε, ήταν ο άλλος απέναντι που το παιχνίδι διακόπτει και πανηγύριζε, ρε φίλε. Ναι. Και εμείς πήραμε το παιχνίδι με και τον και κατηγορούσαν αυτούς, οι ίδιοι είναι, η ίδια ομάδα είναι η ΑΕΚ, που κατηγορούσε τον Ολυμπιακό που πήρε ένα χάρτινο με το Βάλνερ, της το στέρισε, βγαίναμε κι εμείς σε παλιούς ακροατές. Το θυμάσαι τώρα. Αν ήμουν ο Πέλκας, δεν ξέρω αν θα κρατιόμουν και δεν θα πλακωνόμουν, ας πούμε, με αυτόν που θα πανηγύριζε που με έκλειψε το πρωτάθλημα. Και όχι γιατί είμαι ΠΑΟΚ, γιατί είμαι επαγγελματής και με έκλειψε. Είναι το βιός μου, είναι από αυτό ζω. Και το αξίζω, ρε παιδί μου, δεν έκλεψε κανέναν. Θα έπαιζα στη Λακορούνια, θα έπαιζα στην Πολυκάρνα, πουλόλογος. Άμα με έκλεβε, δεν θα μπορούσα εγώ να είμαι στον ίδιο χώρο με αυτό που με έκλεψε. Και άσε αυτά που λένε είναι αθλητές και το ένα και το άλλο. Ναι. Πανηγύριζαν, ρε φίλε. Πανηγύριζαν. Πόσο τρομοκρατημένοι ήταν, άμα είπα, έβγαλε τα βιντεάκια από τη Φυσούνα και από τα αποδυτήρια απ' έξω, θα δούμε. Για να δούμε. Μεταξύ, είπες για αντιφάσεις, ήδη ο Δημητριάδης έχει πέσει σε δύο πολύ μεγάλες αντιφάσεις στην κατάθεσή του. Πρώτη που λέει ότι απειληθήκαν από το όπλο εκείνη την ώρα που μπήκε ο Σαββίδης. Και μετά που βγαίνει και λέει πήγαμε στα αποδυτήρια γιατί διέκοψε ο παιχνιδιετής. Και είδαμε το όπλο στο ίντερνετ και τρομοκρατηθήκαμε. Ναι, ναι. Μπράβο. Ή το είδες πριν ή το είδες μετά. Πες μας τι ισχύει. Εντάξει, εδώ βρωμάει η υπόθεση, αδερφέ. Ζέχνει από χιλιόμετρα. Κάτι, τι φοβάμαι χειρότερα. Yes. Πρώτα απ' όλα όλη η περάσπιση της ΑΕΚ του τι έφυγε. Εκεί πέσει τη φωτογραφία με το όπλο. Δεν έχουν καμία. Άμα καταπέσει αυτό, τίποτα άλλο. 10 κατευθείαν. Όχι, να τιμωρηθεί. Κατάλαβε. Να τιμωρηθεί ο πρόεδρος μας για το λάθος του, βεβαίως. Και ο ίδιος το είπε. Ναι. Έκανα. Ζήτησε συγγνώμη. Βεβαίως. Okay, δεν είναι. Εγώ σου λέω ότι το έβγαζε και είχε μόνο τη θήκη. Θα βγαίνει και θα λέγανε ότι έχει θήκη και το όπλο το έχει αλλού και φοβηθήκαμε γιατί ίσως έχει κάπου αλλού όπλο και φοβηθήκαμε από τη θήκη. Άστο, μην το ψάχνει τώρα. Έχει να του αν. Να σε καλά. Σε χαιρετώ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, 2310-287-888 μου δηλώνετε και το όνομά σας για να σας βάλω για τρίμερο στις Θερμές και στο τα κρέατα ενός μήνα το Ακροπολείο Άγγελος στη Νεάπολη. Καλημέρα! Ναι, έλα, ρε, Κώστα, καλημέρα. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Όσο πάνε δεν πρόκειται να διορθωθεί τίποτε, τίποτε. Είμαστε ένα κράτος της απάτης, της βρωμιάς που δεν πρόκειται να διορθωθεί ποτέ των ποτών. Γι' αυτό υπάρχει μόνο η Αθήνα. Μια ζωή εμείς οι παλιοί θα το λέμε και θα το ξαναλέμε μέχρι να κλείσουμε τα μάτια μας και θα συνεχίζεται αυτό το πράγμα. Δεν πρόκειται να διορθωθεί ποτέ, ποτέ των ποτών. Τόσα σκάνδαλα γίνηκαν, τα καλύψανε. Και θα μιλήσουμε τώρα για το ποδόσφαιρο. Ζούμε σε αυταπάτες. Δεν πρόκειται να διορθωθεί η παλικάρι μου καλό. Ευτυχώς υπάρχουν ορισμένοι που πιστεύουν και κάνουν να είσαι καλά, να σε χαίρονται τα παιδάκια σου, να τα δεις, να δεις από τα παιδιά σου και εγγόνια και τις έγκονα. Καλά, γιατί Γιώργο. Μας καταπραίνεις κάθε μέρα. Δεν γίνεται. Τι να κάνουμε. Δεν γίνεται. Περιμένουμε να σε ακούσουμε γιατί μας δίνεις τι
Τι να πω. Σήμερα στεναχωρέθηκα, από χθες έχω στεναχωρηθεί τόσο πολύ. Όσο για αυτή την κυρία με το μικρό το ΚΑΠΑ, θα πρέπει η ΠΑΕ ή η σύνδεση να τραβήξουν μία μινισέρα και αν μην πάνε πίσω. Ακριβώς. Σε μια εποχή που τα εθνικά θέματα είναι και σε τόσο κρίσιμο σημείο, να βγαίνει και να λέει αυτή την κουβέντα. Τίποτα. Κάντε δαντέλα. Μην τις αφήσεις ούτε κορδόνι. Η κυρία αυτή από πού εμφανίστηκε? Στο Instagram. Αυτή είναι φωτομοντέλα και είναι στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας από ό,τι ξέρω. Δεν ξέρω αν είναι εκλεγμένη ή όχι, αλλά πρέπει να είναι. Μήπως είναι και πρωταγωνίστρια ο Σιρήνα. Δεν ξέρω τι είναι. Δεν ξέρω. Το βιογραφικό της δεν είναι. Δεν θέλω να ασχοληθώ άλλο. Τώρα πρέπει να έχουν λόγο οι δικηγόροι και το νομικό επιτελείο της ΠΑΕΠΑΟΚ. Μινισάρα, όχι να μάθει όποιος πιάνει τον ΠΑΟΚ στο στόμα του, και όχι μόνο τον ΠΑΟΚ, το λαό της Μακεδονίας, τη Βόρεια Ελλάδα, όποιος να το ξανασκεφτεί. Έτσι. Το κάθε τσόλι, φίλε, που πιάνει στο στόμα τον ΠΑΟΚ και με αντεθνικό τρόπο κιόλας, θα ξέρει θα το πληρώσει. Είχες τα άντερα να πεις τέτοια κουβέντα? Μπράβο. Τώρα λοιπόν θα πληρώσεις λοιπόν τις συνέπειες της πράξης σου. Έτσι. Και πάμε αυτό. Τώρα στον κύριο Κομίδη για να τελειώσω. Από τη μία κατακυρώνεις τον γκολ. Μετά ακυρώνεις τον γκολ και ξανά το κατακυρώνεις τον γκολ. Εντάξει, γελάει ο κάθε επικραμμένος. Τα είπαμε, τα έχουμε πει όλες αυτές τις μέρες και συνεχίζουμε και τα λέμε. Φιλιά πολλά. Γεια σου Γιώργο. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 287-888. Καλημέρα. Ναι. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε, μιλήστε μας κι εσείς. Πάμε στον μεθ επόμενο. Ναι. Έλα. Καλώς το παιδί. Ήρθα εδώ, είμαι. Εγώ είμαι. Δεν είναι. Έλα, ρε. Ηχογραφημένο. Αυτό βάσκα που χειρίζει γραμμή πρέπει να δείχνει πολύ γέλιο, ε. Μιλάω μόνος μου καμιά φορά. Έλα. Φωνάζω, έλα, ρε. Εγώ σε ακούω, έλα. Έλα. Πρόσεξε τι θα σε ρωτήσω τώρα. Πες το. Νομίζεις ότι δεν μιλάμε όλοι μας μόνοι μας τις τελευταίες μέρες? Καλά. 100% φίλε. Καταλαβαίνεις καταρχήν ότι είναι δικός μας, τον βλέπεις τον δρόμο. Ότι μιλάει και περπατάει και ρίχνει πινελίκι. Και τρελαίνεται, το βλέπεις το βλέμμα του. Καταρχήν έχουμε ανεβάσει όλοι και μία μονάδα πίεση ο καθένας, έτσι, για την πλάκα μας. Για χαβαλέ φίλε. Ο καθένας ό,τι έχει, ζάχαρα. Μιλάμε, γράφουμε τώρα νούμερα μοναδικά αυτές τις μέρες. Χοληστερίνες, τριγλυκερίδια, πίεση, ό,τι έχει ο καθένας φίλε, ό,τι προαιρείται. Αυτός ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή πραγματικά καμιά φορά λέω πάνω στον τάφο μας θα γράφουν αιτία που πήγαν παλιά. 100%. Αιτία θανάτου, δεν υπάρχει. Αιτία θανάτου, μπράβο, ΠΑΟΚ. Το σύνθημα που έβαλα πριν το άκουσες. Και το ξέρεις το σύνθημα. Έτσι, λοιπόν. Φέρω το δέκιο στον πάνω εδώ. Και αυτό. Και αυτό. Αλλά και αυτό που βάλαμε πριν. Ειλικρινά δεν άκουσα, φίλε μου Κώστα. Εδώ σε λέω, γι' αυτό δεν στο λέω, για να δω, άκουγες από την αρχή. Δεν άκουγες. Δικέφαλε μεγάλωσα και άλλαξαν πολλά, λέει το σύνθημα. Δικέφαλε μεγάλωσα και άλλαξαν πολλά. Στο απουσιολόγιο παρακαλώ να σημειωθεί τώρα η απουσία. Εγώ βασικά θα πω μόνο κάποιους και απλώς βγαίνουν και λένε ρε παιδί μου για τον Κομίνη. Παιδιά, ο Κομίνης συμπεριφέρθηκε όπως ένας άντρας που σέβεται τη φούστα του. Τι είπε? Λέει τον γκολ μετράει, αλλά δεν μετράει. Σαν τη γυναίκα. Θέλω και δεν θέλω. Και όταν έρχονται τα δύσκολα, τι κάνει κάθε γυναίκα που σέβεται τον εαυτό της? Θέλει να μείνει λίγο μόνη. Και όπως έμεινε 2 ώρες μόνος για να καταλάβει αν ήταν γκολ ή όχι. Ο άλλος έμεινε 5 και δεν έγραψε έκθεση και ήθελε συμπληρωματική, ρε ο Αρετόπουλος. Και επίσης να πω κάτι. Στην Τούμπα πρέπει να γίνονται θαύματα. Για μένα πρέπει να κηρυχθεί ιερός τόπος. Πρώτον είχαμε την εγκυμοσύνη του Γκαρσία, ο οποίος είχε ναυτία, ζαλάδες, τελικά έκανε τεστ παπ, αποδείχθηκε ανεμογκάστρι. Έπαθε απλά χιλουδάκι. Έχουμε φίλε μου Κωστή ένα άλλο θαύμα το οποίο κανείς δεν μιλάει αυτόν καιρό. Ο κύριος Δημητριάδης στην κατάθεσή του τι είπε? Έβλεπα εκείνο. Δηλαδή, Έχουμε εδώ το πρώτο άνθρωπο που έχει μάθει και στον ποπό. Ναι. Τελείωσε. Έβλεπε το όπλο, έβλεπε ξαφνικά την φαντασία που ήταν 10 μέτρα μακριά του. Έτσι. Ρε το μάτι. Πιο βάρ και πιο μάτι, να πούμε ηλεκτρονικό. Ρε πάρτε με εκεί πέρα. Ο άνθρωπος είδε offside και ήταν 3 χιλιόμετρα μακριά. Ήταν Τσιμισκή και είδε το offside στην Καλαμαριά. Ο άνθρωπος είναι απίστευτος. Ένα θέλω να πω και το ξέχασα. Αύριο περιμένουμε την απόφαση. Βγάλε τα διαρκείας για του χρόνου τώρα. Με χαμηλές τιμές. Βγάλ τα διαρκείας τώρα. Δεν περιμένεις να ζήσεις από τα διαρκείας. Ιβάν,
Τώρα που ο κόσμος είναι πιο τρελαμένος, πιο συσπυρωμένος από ποτέ, ανακοίνωσε ότι βγάλε τα σχέδια για τη νέα Τούμπα. Βγάλε τα σχέδια για τη νέα Τούμπα. Ανακοίνωσε και δύο μεταγραφάρες. Βγάλε το πλάνο και βγάλε τα διαρκείας να γίνουν ανάρπαστα. Να έχει 22.000 κομμάτια τρελαμένα. Βγάλε. Και δύο πραγματάκια να κλείσω για να μην περιμένει ο κόσμος. Πρώτον, το σύνθημα πάνω στα διαρκεία θα είναι ένα. Είτε Β είτε Γ, εγώ πάω οκτάμε. Ποια Β, τι Β. Αλφα Β Βασιλόπουλος και του πουλιού το γάλα. Λοιπόν, φιλιά! Το πιο ωραίο το διάβασα χθες. Φιλιά, το διάβασα χθες. Νομίζω η Σοφία το γράψε. Που λέει, και τι με. Λέει, τι θα λένε, θα τιμωρηθεί η Τούμπα, λέει, του χρόνου να λέει. Στα μπίπι μας. Εμείς του χρόνου λέει, θα παίζουμε στο Καφτατζόγλιο. Σωστό. Ναι! Γεια σας! Καλημέρα. Καλό στο παιδί! Γεια σου, Κωστή. Τι γίνεται? Καλά. Ρεζέρβα. Έλα, ρε, ρεζέρβα. Όχι, ρε, ρεζέρβα. Όχι, ρε, ρεζέρβα. Σέχω, έτοιμο, σέχω, έλα. Σα ακούω εδώ και πολύ καιρό γιατί έχω ρίξει άγκυρα τώρα τα τελευταία 1,5 μήνα στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν υπάρχει λόγος να πάρω γιατί ακούω τον πόνο σας και μόνο πόνο βγάζετε. Τι να κάνω, φίλε, δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται. Εντάξει, έτσι πως έχουν γίνει τα πράγματα. Οι καψούρες έχουν όλο τον ειδόν τα συναισθήματα. Ειδικά καλά, όταν όμως νιώθεις ότι σε κλέβουν, ότι με άτιμο τρόπο. Σου στερούν αυτό. Περάσαμε και δύσκολες μέρες ραδιοφωνικά μετά από ήττες που σκύψαμε το κεφάλι και ήρθαμε χωρίς να μπορούμε να πούμε τίποτα, έτσι. Δεν νομίζω κανένας από εμάς να είπε τίποτα. Μετά από τη Λάρισα, εκτός από το πέναλτι, αλλά μετά από τη Λιβαδιά ή μετά από τον Απόλλωνα ή με τον Πανιόνιο, δεν είπαμε κάτι. Είπαμε, ήμασταν χάλια. Έτσι. Ελπίζω να έχει έσει στο τέλος και να είναι θετικά τα πράγματα. Τι να πω. Εγώ από κάτι άλλο ήθελα να πιαστώ. Στην κουβέντα που έχεις πει τότε για παίχτες σημαίες και ηγέτες όσον αφορά την παρέλα και πιο παλιούς. Ναι. Εγώ Κωστή έχω δύο αγοράκια. Συγγνώμη, δεν είπα παίχτες σημαία. Είπα ότι μπήκε φέτος μαζί σε μια κλειστή ομάδα ανθρώπων. Έτσι. Έχει, με τη συμπεριφορά του όλοι. Σημαία δύσκολο να πεις. Δύσκολο, σημαία είναι ο Βιερίνια. Πολύ ψηλά. Που για μένα, ναι. Εκεί θέλω να καταλήξω και θα το δεις. Ναι. Εγώ έχω δύο αγοράκια, το ένα είναι 7, το άλλο 10, τα οποία παίζουν ποδόσφαιρο. Ναι. Έτυχε να παίξω και εγώ ποδόσφαιρο. Ναι. Όταν γυρίζει και μου λέει ο μεγάλος, και ο μικρός, πατέρα, ποιον Έλληνα να έχω σαν πρότυπο Πέλκας. Σε μια μεγάλη ομάδα. Πέλκας. Αυτή είναι η απάντηση. Χωρίς πολλά. Πέλκας. Και ξέρεις γιατί. Γιατί το παιδί αυτό θα ταυτιστεί. Είναι δυνατόν μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ και κάθε ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ να υπάρχει ένας ο οποίος θα είναι ο ηγέτης, η σημαία, ο άνθρωπος ο οποίος θα λέμε ότι μετά από 10-20 χρόνια είναι ο Πέλκας. Δηλαδή είναι δυνατόν να υπάρχουν 8-9 ξένοι και ένας Έλληνας που θα βγει στα 10-15 χρόνια. Κοίταξε, ο Έλληνας, ο παίκτης, θα σου πω το εξής, Ο Πέλκας φέτος έδειξε σπουδαία πράγματα. Δεν στέκομαι μόνο αγωνιστικά σε αυτό που έδωσε ο Πέλκας. Ηγέτης σημαίνει πολλά πράματα. Σημαίνει και πολλά. Συμπεριφορά. Σημαίνει... Σε διακόπτω, συγγνώμη. Ναι. Να πεις ένα Κούδας ήταν ηγέτης. Άλλο, μη συγκρίνεις, αδερφέ. Μη συγκρίνεις τώρα. Δεν είπα Κούδας, πού να ξαναβγεί τώρα. Μιλάμε τώρα, με τα τωρινά δεδομένα. Τι θες να συζητήσουμε τώρα. Ρε, με πονάει εμένα για το Βαρέλα. Άκουσέ με. Δεν μπορεί να βγει νέος Κούδας, αδερφέ. Ούτε νέο Γκαρσία. Όχι. Ένα σύλλογο σαν τον Πάοκ δεν μπορεί να βγάλει ένα Κούδα. Έστω το μισό Κούδα. Είναι δυνατόν να. Κούδες δεν βγαίνουν κάθε μέρα. Χιλιάδες παιδάκια στις ακαδημίες και να μην μπορεί να βγάλει ένα. Ναι, δεν γίνεται. Τώρα συγκρίνεις ανώμια, συγκρίνεις τώρα μεγαθύρια με καλούς παίκτες απλά. Δεν είναι. Μιλάμε τώρα ρεαλιστικά με τα τωρινά δεδομένα. Πού να ξαναβγεί Κούδας, αδερφέ. Πού να ξαναβγεί Παρίδης. Ναι, αλλά τι αυτούς έχουμε τώρα, μα από αυτούς πρέπει να διαλέξει το παιδί. Τι να το πεις. Εμένα προσωπικά σαν φίλαθλο με ενοχλεί να ακούω έναν να λέει ότι έχουμε έναν, αν όχι σημαία, ηγέτη, δυνατό, αδύναμο, μπράβο, αυτά, Βαρέλα, Γκαρσία, Βιερίνια. Ρε παιδιά, στην Ελλάδα ζούμε. Θέλεις να είναι Έλληνας δηλαδή, θέλεις να είναι Έλληνας. Πού να το βρούμε τον Έλληνα, αδερφέ, πού να ξαναγεννηθεί Κούδας τώρα. Το λέω. Το λέω με παράπονο, δεν ξέρω αν καταλαβαίνω. Ναι, το καταλαβαίνω, τώρα είσαι υποτιμητικά για τον Πέλκα. Δεν το λέω αλλά... υποτιμητικά, ούτε για τον Πέλκα, ούτε για τους ξένους παίκτες. Με αυτούς πορεύεται πάνω, με αυτούς θα πάρει το πρωτάθλημα. Αλλά εγώ προσωπικά, σαν Έλληνα, σαν άνθρωπος που έχω παίξει μπάλα και έχω δύο αγοράκια τα οποία αυτή τη στιγμή είναι σε μια ακαδημία και βλέπουμε ποδόσφαιρο και με ρωτάνε κάποια πράγματα, εκείνη την ώρα έχουμε σε δύσκολη θέση. Θα σου πω το εξής. Δεν μπορεί το παιδάκι σου να ταυτιστεί με τον Κούδα, αδερφέ.
Ο Κούδας έπαιξε. Θέλω να σου πω ότι το παιδί θα πρέπει να βρει κάποιον από τους τωρινούς. Και επειδή το πιο άκουσε με. Το πιο πιθανό είναι να πάει και να ταυτιστεί με τον Μέση ή με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, κάποιον από το εξωτερικό. Εγώ προτιμώ να ταυτιστεί με έναν Έλληνα της ομάδας μου, αν αυτός είναι ο Πέλκας. Έτσι. Αυτό κάνω κι εγώ. Παρά να πάει να. Όχι ότι θα με χαλάσει τώρα, άμα έχει ένα ξένο πρότυπο. Δεν κολλάμε σε τέτοια πράγματα. Όχι. Έτσι. Αλλά δεν μπορείς, φίλε. Οποιοδήποτε μπει ζυγαριά με τον Κούδα, πού να το σηκώσει ζυγαριά, φίλε. Εντάξει, στην τραμπάλα αυτή ίσως... δεν υπάρχει τώρα. Ούτε Κούδα, ούτε Γκαρσία. Όχι, πήγες και λες στο μεγαθύριο. Ο Πέλκας φέτος. Πρόσεχε, σε καμία περίπτωση δεν λέω ότι ο Πέλκας είναι Κούδας. Έτσι, το καταλαβαίνετε νομίζω. Απ' την αρχή το ξεκαθαρίζουμε. Ο Πέλκας φέτος έδειξε πολλά πράγματα και αγωνιστικά αλλά και εξωαγωνιστικά. Η συμπεριφορά μέσα στον αγωνιστικό χώρο, πώς σέβεται, πώς έκλαψε με τον Περιβραχιόνιο, πώς μιλάει για τον ΠΑΟΚ. Είναι σημαντικό. Ηγέτης δεν είσαι μόνο επειδή αλλάζει καλά την μπάλα. Κατάλαβες. Είναι πώς νιώθεις, πώς έχεις το DNA σου τον ΠΑΟΚ. Και ο Πέλκας το έχει αυτό, φίλε. Να ξέρεις. Έχεις δίκιο, αλλά για μένα με πονάει ένα σύλλογο σαν τον ΠΑΟΚ να έχει αυτή τη στιγμή έναν Πέλκα ο οποίος κρατάει το ελληνικό στοιχείο και λέμε ότι είναι ο ηγέτης. Σε αυτό έχεις δίκιο. Θα θέλαμε να έχει άλλους 4-5 Έλληνες στο ίδιο επίπεδο. Δεν υπάρχουν. Δεν είναι δυνατόν. Δεν υπάρχουν. Γιατί στο ξαναλέω, για μένα ξένος δεν υπάρχει περίπτωση να πονέσει τον ΠΑΟΚ. Διαφωνώ. Σε αυτό διαφωνώ μαζί σου ριζικότατα. Διαφωνώ. Έχω δει μπροστά στα μάτια μου. Έτυχε, το έχω πει το περιστατικό. Έχει τύχει να βρίσκομαι στην Τούμπα. Άδεια. Πήγαμε μαζί με τον Μίμη για να φτιάξουμε ήχο όταν ήμουν πάνω στο μικρόφωνο. Και είναι ολόαδιο το γήπεδο. Δεν υπάρχει κανένας. Μόνο ακούγεται το μηχάνημα που κουρεύει. Το χόρτο. Και μπαίνει ο Μουσλίμοβιτς. Έχει έρθει από την Τουρκία όπου παίζει μπάλα, νομίζω. Ή από τη Σλοβενία, κάπου δεν θυμάμαι τώρα. Και μπαίνει ο Μουσλίμοβιτς. Και όπως είμαστε οι τρεις μας, γυρίζω και βλέπω. Το Μουσλίμοβιτς λέει να κλαίει. Να κλαίει σαν μικρό παιδί. Αντιλαμβάνομαι, τον βλέπουμε και γυρίζει το κεφάλι, τον είδα να κλαίει σαν μικρό παιδί. Δεν είχε ούτε κάμερες, ούτε τηλεοράσεις, ούτε site, ούτε τίποτα. Αυτό είναι ΠΑΟΚ. Μην κολλάς αυτό. Ο Γκαρσία αγάπησε, λάτρεψε τον ΠΑΟΚ τόσο πολύ όσο καμιά άλλη ομάδα. Ο Λίνο το ίδιο. Ο Χακόμπο έπαιξε ένα χρόνο, μιλάει για τον ΠΑΟΚ και κλαίει. Μην κολλάς το θέμα το εθνικό. Δεν είναι τα σύνορα να τα φυλάξει Έλληνας, κατάλαβες. Είναι πώς ταυτίζει το άλλος. Περάσαν Έλληνες και ούτε καν. Τον γράψαν τον ΠΑΟΚ εκεί που δεν πιάνει μελάνη. Είναι θέμα χαρακτήρα, όχι θέμα εθνικότητας. Αυτό ήθελα να σου πω. Τα φιλιά μου. Πάμε σε διάλειμμα, μαέστρο. Άλλες δύο, δεν κάναμε διάλειμμα. Έλα, ναι! Καλημέρα. Εγώ φταίω, το τραβήξαμε τώρα παραπάνω, αλλά είναι ένα θέμα που. Έλα, Χριστάρα μου. Έλα. Έλα, Κωστή. Τι ωραία ήμασταν. Εγώ ήθελα να σου πω να βάλει το βρέμε λαχρινάκι, ρε φιλέ. Μου ανέβασε πολύ το κέφι, μα το Θεό. Γιατί θέλω να. Όλη την ημέρα θέλω να βρίζω. Α, όλοι μας. Και αυτό ήταν κάτι έτσι που με ανέβασε, ας πούμε, και ταιριάζει και με όλα τα ονόματα που σου είπα και με τη Σπυράκη. Ναι, α, ξέχασα, η Σπυράκη. Δεν θέλει, λέει, επενδυτές με κουμπούρια, θέλει επενδυτές με κουμπάρια. Με κουμπάρια, βεβαίως. Ναι, βεβαίως. Τα κουμπάρια είναι νέο είδος επενδυτών. Κυρία Σπυράκη, τώρα την έπιασε η ευαισθησία. Τώρα. Η οποία όταν ήταν αγκαζέ με τον Τσοχατζόπουλο ήταν. Εκεί δεν είναι. Σε παρακαλώ πολύ. Δεν υπάρχει, φίλε, ούτε Νουρ, ούτε Νοβάρτης, ούτε Ζήμενς. Δεν υπάρχουν τίποτα. Ούτε καμένα σπίτια, φούρνη, τίποτα. Μόνο αυτό. Ο στιγερός δολοφόνος με το κουμπούρι. Αυτό είναι. Μωρές παρθένες όλοι. Ναι, όλες. Μωρές παρθένες. Εδώ ο Δημητριάδης πρώτη φορά βλέπει όπλο, να ξέρει. Και είχε δει ακόμη μια φορά στον υπόδρομο ο αφέτης εκεί που πυροβόλησε. Βεβαίως. Εκεί ήταν, δεν έχει ξαναδεί. Μία εκεί και σε ένα γάμο στην Κρήτη δεύτερη φορά και τρίτη φορά την αποκριά που στα τζάμπο και στο μουστάκα είχε κάτι ψεύτικα. Αυτά που κάνουν, βγάζουν σημεούλα μπροστά. Παφ! Και βγαίνει μια σημαία. Εγώ απορώ, Κωστή, γιατί ο ΠΑΟΚ πηγαίνει και δείχνει αξιοπρέπεια στα δικαστήρια. Δεν πρέπει, εδώ μιλάμε ότι έχουμε να κάνουμε με γελίους, με ψεύτες, έτσι, και όταν έχεις να κάνεις με ψεύτες πρέπει να πηγαίνεις με τα μέτρα τους. Ούτε με αλήθεια, ούτε με νομιμότητα, ούτε με τίποτα. Τι ήταν, κύριε Μπιστόλη, είχε κάνει με την Κορακάκη σκοποβολή πριν και ήταν αυτό, το ξέχασε και τελείωσε. Ναι. Δηλαδή οι άνθρωποι αφού σε πουλάνε τρέλα, πώς είχαν πει κάποτε στον Ιακλείο το καρεκλάκι το οποίο έρχεται το φορέσιο κεφάλι. Ή ο Νάβας έδειξε τα κολοδάχτυλα, ένα-ένα το σκορ. Έχνε το ένα-ένα σκορ. Οι άνθρωποι αφού θέλουν, νομίζουν ότι απευθύνονται σε ζώα, έτσι πρέπει να τους απευθύνεται δυστυχώς. Εδώ χθες βγήκε η απόφαση ρε Κωστή για τον Παναθηναϊκό, την οποία τον τρελάρουν εδώ και 1,5 χρόνο. Το θάψανε!
Μείον τρεις, μείον τρεις, ο Βέμερο. Μα τι μείον τρεις, έβγαλε απόφαση το δικαστήριο μετά από 15 αναβολές ότι ναι μεν μείον τρεις, αλλά δεν ενεργοποιείται η ποινή, θα ενεργοποιηθεί αφού γίνει ξανά καινούργια δίκη. Δηλαδή μιλάμε ότι έχουν καταληφθεί όλες οι έννοιες της νομιμότητας, το ΠΟΚ είναι πιο ισχυρό από ποτέ, πιο ισχυρό από ποτέ, δηλαδή έχουν εξευθυλιστεί. Και εμείς καθόμαστε τώρα και ψάχνουμε για τους Έλληνες παίχτες και τα λοιπά. Δηλαδή ας πούμε ο ΠΑΟΚ, πιο πολύ ποιος τον αγάπησε ας πούμε τον ΠΑΟΚ, ο Γκαρσία ή ο Γούναρης, ο Μουσλίμοβιτς ή ο Τζαβέλας. Δεν χρειάζεται να μπούμε σε αυτή την κουβέντα τώρα. Έχουμε μάχη τώρα, τέλος πάντων. Δεν περισσεύει τώρα ενέργεια για τέτοια. Και κάτι άλλο Κωστή μου, ότι ας πούμε η ολόκληρη Μπαρτσελώνα και η ολόκληρη Ρεάλ έχουν δύο ξένους στο συνδάλματα, το Μέση και το Ρονάλντο. Δυστυχώς ή ευτυχώς αυτό είναι το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ακριβώς. Μην αναλωνόμαστε τζάμπα και κουραζόμαστε. Δεν υπάρχει. Εδώ είμαστε τώρα σε μεγάλη μάχη και βλέπεις ότι προσπαθούν να μας... Τσακίσουν το ηθικό, να μας γονατίσουν, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν το βάζουμε εγώ κάπου. Δεν έχω καμιά εμπιστοσύνη ούτε στον κύριο Καποδίστρια, συγγνώμη κιόλας. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος δέχτηκε ότι ο κύριος Βακάλης ο τελικό, ενώ είναι φανερό ότι οι οπαδοί μας όταν είχαν μπει στον αγωνιστικό χώρο που είχαν γίνει το επεισόδιο ήταν 6,5 ώρα, δέχτηκε ότι η ώρα ήταν 9, δηλαδή νύχτα. Από εκεί και πέρα τι ψάχνετε, υπήρχαν βίντεο, υπήρχαν χρόνοι κτλ. Έγινε χριστάρα μου. Έλα, είναι αποφασισμένο ναι. Κωστή μου. Τίποτα, βάλε με στην κλήρωση αν μπορείς. Έγινε Χριστό, πες λίγο, 6-7-9. Φιλιά, γεια σου Χριστό. Πάμε παρακάτω. Μία γραμμή ακόμα, πρέπει να πω σε διάλειμμα, δεν έκανα. Ναι! Έπεσε. Εντάξει, περίμενε ο άνθρωπος. Λοιπόν, μην παίρνετε άλλο, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Χορηγή πρώτης ώρας, ηλεκτρονέτ, Μπαμπουκίδης Νικολαίδης, με νεφ προϊόντα, απίστευτα. Οπτικά Μανολόπουλος, εξαιρετικά τα πάντα όλα, γυαλιά, ηλίου οράσεως στη Νεάπολη. Παναγίτης Αλδάρη 22, καφέ μάγαζο, καφές εσπρέσο βέντο. Σας στείλουν ένα καφέ από το α μέχρι το μέγα, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο αντικείμενο και τσοκολάβ, 8 υπέροχες γεύσης σοκολάτας. Και όλα στα όρθια, διόψη το πολύα, Κωνσταντινούπολεως 37 και λεωφόρο στρατού 18. Με σκεπαστές, με τον κορυφαίο, τον πιο νόστιμο γύρο της πόλης, με ζουμερά κοτόπουλα σούβλας και όλα τα υπέροχα πράγματα που θα βρείτε εκεί. Διαλυματούπεν και επιστρέφουα! Μπουκάραμε! Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Μπουκάρουμε δεύτερη ώρα. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, η χορηγός δεύτερης ώρας, 25 Μαρτίου, παραδοσιακά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μπακαλιάρος σκορδαλιά. Με χειροποίητη σκορδαλιά, όλα υπέροχα γίνονται ουρές στη Λαδόκολα. Και 25 Μαρτίου και το Βαΐον. Μπακαλιάρος σκορδαλιά εκεί στη Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Υπέροχα εδέσματα. 16 χρόνια νούμερο 1. Δεν ξεχνάτε, Χαλβάς Λουκάς, νοστιμότατος, υπέροχος, γι' αυτό και εξάγει σε πολλές χώρες, σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Με την αυθεντική, την πολύτικη γεύση. Φυσικά. Δεν ξεχνάτε καλόε, αλόι με μύρτιλο και όχι μόνο σε πάρα πολλές γεύσεις, ευεργετική για τον οργανισμό σας, αλόι με blueberry, με μύρτιλο, ειδικά για το διαβήτη, παράλληλα με τη φαρμακευτική αγωγή. Φυσικά δεν λησμονείτε ότι αν θέλετε τα παιδιά σας να παράσουν ένα υπέροχο καλοκαίρι, μια φορά και ένα καιρό, παιδική κατασκήνωση, εγγραφές για δωρεάν κατασκήνωση, αν είστε εργαζόμενοι 50 ένσημα τουλάχιστον μέχρι στο 17. Αν είστε άνεργοι, να πρέπει να έχετε τετράμινη συνεχόμενη ανεργία. Ενημερωθείτε για περισσότερα πράγματα, για τα κριτήρια, στο 25-67-88 ή Αριστοτέλους 22. Υπέροχο το μέρος, υπέροχες εγκαταστάσεις, με σεβασμό στο παιδί σας, στην κοινωνικοποίησή του, στη διασκέδασή του, στην εκπαίδευσή του, στη Νέα Σκιώνη Χαλκιδικής, μια φορά και έναν καιρό. Αριστοτέλους 22. Κάντε τη βόλτα σας και ενημερωθείτε. Πάμε στις γραμμές. Εμείς κληρώνουμε τριήμερο στις θερμές. Και μια σακουλάρα κρέατα από το Κροπολίο, Άγγελο στην Νάπολη. Καλημέρα σας! Ναι! Καλημέρα, Κωστή. Καλά στο παιδί! Λοιπόν, επειδή είναι Παγκόσμια ημέρα αφήγησης, να πω. Αφήγησης! Μια... Ναι. Πάω και είσαι ρε φίλε. Μάλιστα. Λοιπόν, πες το αφήγημα. Λοιπόν, θα πω μια πολύ μικρή ιστορία για τον Πάμπλο Εσκομπάρ. Ναι. Όπου διαδραματίζεται στο Μεδεγίν, όπου ξεκινάει και για να μπορεί να ελέγχει το λιμάνι. Παίρνει στην αρχή με το μέρος του μια ακροδεξιά οργάνωση. Μετά, επειδή δεν βλέπει ότι αυτό δεν αποδίδει, ναι, αρχίζει και ταΐζει σιγά σιγά όλους τους πολιτικούς όσους κατεβαίνουν στις εκλογές. Ναι. Και αυτό... Πιάνει γίνεται... τόπο, πιάνει τόπο. Πιάνει τόπο, φίλε, ναι, γιατί μπορεί και έτσι και μεταφέρει τα εμπορεύματά του ελεύθερα και αν πιάσουν και ναι, κανένα το αφήνουν. Ναι. Δεν πειράζει. Μέχρι δεν και φιλάνθρωπο τίποτα τον είπαν. Σωστά.
Ναι, ναι, εννοείται ότι είναι επειδή, φιλάνθρωπος. Ναι, επειδή διαβάζουμε διάφορα για φιλανθρωπίες από στην Αθήνα, στον Πειραιά. Λοιπόν, αυτή είναι η μικρή ιστορία. Γιορτάζει κιόλας, γιορτάζει, είναι η ονομαστική του εορτή την Κυριακή. Μάλιστα. Να το ξέρει ο κόσμος, να πούμε χρόνια πολλά. Είναι του, τι είναι την Κυριακή, του Ευαγγελισμού δεν είναι. Του Ευαγγελισμού λοιπόν, είναι, μάλιστα. Ναι. Έγινε. Γιορτάζει. Ναι. Και κάτι, επειδή δεν, ναι. Εγώ δεν μπόρεσα να πάω από το Μεδεγίν να πάρω κάτι, ναι. Βάλε με στην πλήρωση μόνο για το τρίμερο, διήμερο, ό,τι είναι. Μάλιστα. Θωμάς 155. Θωμάς. Ναι, 155. Έγινε. Έγινε Θωμά, να σε καλά, να σε καλά. Για χαρά. Χρόνια πολλά να πούμε στον 533 που έχει γενέθλια σήμερα, όπως με ενημερώνει από την άλλη άκρη του κόσμου ο Χρήστος. Ναι, γεια σας. Σε εσάς μιλάμε, μιλήστε μας κι εσείς. Έχετε κάτι να μας πείτε. Εσείς βεβαίως. Έλα, είσαι Κωστή Αστράτο σήμερα. Έλα ρε Στράτο. Τι γίνεται. Έχει, τι να γίνει, έχει κάνει ο άλλος, μιλάμε 20 δολοφονίες. Την 21η να πούμε την έχει ξεσκίσει την κόμμενα, την έχει κομματιάσει. Και πάει στο δικαστήριο ας πούμε, και, τον, και βγαίνει η απόφαση ας πούμε, των αθώων γιατί η κόμμενα δεν τον έκατσε. Ναι. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Γελάει όλος ο κόσμος φίλε. Γελάει και κλαίει μαζί με όλα αυτά που γίνονται. Προσπαθούμε εμείς εδώ πέρα πάνω ας πούμε, να δείξουμε, να αποδείξουμε ας πούμε, ότι το δίκαιο είναι δίκαιο και το άδικο είναι άδικο. Ας πούμε. Και αυτοί κάνουν ό,τι θέλουν να πούμε. Ό,τι να είναι. Ο Καμπουράκης χθες, άλλος ο Καμπουράκης. Χρόνια, χρόνια τον τάισαν, το τάισε το Μέγκα. Κύριε Καμπουράκη, ντροπή κύριε Καμπουράκη. Ντροπή ρε Καμπουράκη. Ντροπή. Σιγά μην διαβάσω το άρθρο του, Χρήστο. Σιγά μην το διαβάσω, σιγά μην αναπαράξω αυτά που γράφουν. Σε παρακαλώ πολύ. Επειδή εγώ παλαιότερα φοβόμουν, είχα πάρει σκύλο που λες. Ναι. Αλλά τώρα δεν ξέρω τι έγινε. Όχι, τι έχει γίνει. Δάγκωσέ τον στο σβάρκο! Δάγκωσέ τον εσύ πριν σε δάγκωσει! Δεν μασάμε βρε, δεν μασάμε τίποτα. Ξέρετε γιατί δεν φοβόμαστε. Προσπαθώ να το εξηγήσω σε ανθρώπους που μιλάμε με κάτω. Γιατί έχω φίλους κάτω. Ναι. Που δεν μπορούν να το καταλάβουν. Λέω καταλαβαίνετε. Δεν υπάρχει φόβος για μας τώρα. Γιατί. Ποιο είναι το χειρότερο που μπορούν να μας κάνουν. Ποιο είναι το χειρότερο. Τους ρωτάω. Μου λέει αυτό 1-0. Βεβαίως, δεχτώ. Τι είναι το χειρότερο. Το χειρότερο ξέρεις τι είναι αδερφέ. Μπορεί να μας κλέψουν ένα πρωτάθλημα. Ποιος από εμάς λοιπόν, ξαναλέω αυτός 1-0, ποιος από εμάς έγινε ΠΑΟΚ για πρωτάθλημα, για το πρωτάθλημα, για το κύπελο. Κωστή, άρα τους αφαιρούμε ένα όπλο με το οποίο μπορούν να μας ρίξουν την ψυχολογία. Ναι, εννοείται θα τρελαθούμε, θα στεναχωρηθούμε, αλλά βγαίνουμε πιο δυνατοί και πιο ενωμένοι από ποτέ από όλο αυτό. Κωστή, αυτό λέω. Κωστή, μας τόσα χρόνια μας έχουν κλέψει τόσα πράγματα, έτσι, που πλέον έχουμε πάθει, όχι έχουμε πάθει ανοσία, γιατί τρελαινόμαστε με αυτά τα πράγματα, έτσι. Αλλά γιατί δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει αξιοκρατία, ας πούμε, πουθενά και τίποτα. Τι να πω. Όπως τα θέλουν, τα κόβουν και τα ράβουν στα μέτρα τους αυτοί. Έτσι. Όπως και τώρα βλέπουμε με τις δύο φάσεις εδώ με Κομίνη και Αρετόπουλο. Και θα συνεχίσουν όσο μπορούν να συνεχίσουν αυτοί. Έτσι είχαν μάθει, Στράτο μου, τόσα χρόνια. Ο ΠΑΟΚ, μπορεί σαν λαός πάντα να ήταν τεράστιος, αλλά σαν διοίκηση. Περάσαμε φάσεις που τρώγαμε τη σφαλιάρα και σκύβαμε το κεφάλι. Είμαστε απαθητικοί. Δεν μπορούσαμε να αντιδράσουμε. Μας κρατούσαν, χειροπόδαρα δεμένους με τα χρέη, με μια χορηγία που μπορεί να έδιναν, οτιδήποτε. Τώρα έπαψε αυτό. Τελείωσε ρε παιδιά. Πέρασαν επιστρεπτοί αυτή η εποχή. Ακριβώς αυτό. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα, ας πούμε, για εμάς, για τον Ιβάν, να πω έτσι, είναι αρχίσανε, ας πούμε, ότι όχι ότι πήρε το ΠΑΟ και τα λοιπά, να πούμε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα άρχισε όταν πάτησε το πόδι του στο λιμάνι. Εκεί θα είναι το. Ακριβώς. Εκεί είναι αυτό που πονάει. Ακριβώς. Πούμε, ακριβώς. Γιατί μετά σε πολιτικό επίπεδο περνάει αυτό. Έτσι. Όχι και και ο ΠΑΟΚ, όσο ήταν. Όσο η ομάδα έψαχνε να βρει τα πατήματά της και ταλαιπωριότανε, δεν απασχόλησε κανέναν. Εντάξει, τρίτο-τέταρτος. Μια χαρά είστε εκεί, δεν ενοχλείτε κανέναν. Να γίνετε λίγο τον ταβαντούρι. Μόλις ο ΠΑΟΚ, μόλις γίναμε δυνατοί και είπαμε εμείς το Champions League, εμείς τα 25 εκατομμύρια. Εδώ πρέπει να αφυπνιστεί όλος ο κόσμος, γιατί αυτό το πράγμα που γίνεται, η αφέμαξη της Ελλάδος να πούμε για να ζει η Αθήνα, πρέπει να σταματήσει. Έγινε αυτό Στράτο. Σε ευχαριστώ. Φιλιά, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Κωνσταντίνε, καλημέρα. Καλώς το σερό. Έλα, Στέλιο.
Τι κάνεις, φίλε. Δόξα τω Θεώ, φίλε. Εντύπωση. Κωνσταντίνε. Ναι. Φαντάσου, λέω, αυτά που λένε οι πιο μεγάλοι, τι γινόταν τη δεκαετία του 70 και του 80. Δηλαδή τώρα το βλέπουμε τον αγώνα live, αυτοί που είναι 30.000 άτομα. Σκέψου. Και άλλα εκατομμύρια την τηλεόραση. Και μας βγάζει τρελούς, ενώ υπάρχει εικόνα από παντού, από 100 κάμερες. Είναι ικανός να μας πει ότι ο αγώνας γινόταν μεσημέρι. Ακούς, ο αγώνας γινόταν μεσημέρι 3 ώρα. Και τον τύφλωσε ο ήλιος. Και εμείς να θέλει να το πιστέψουμε. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Όπως το λες. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Σκέψου. Εντάξει, τους πήρε χαμπάρι και ο τελευταίος το κατάλαβε και οι ίδιοι το καταλαβαίνουν. Υπάρχουν και άνθρωποι του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ που ντρέπονται γι' αυτό, έτσι. Ξεκάθαρα. Δηλαδή, μιλάμε. Εχθές μου είπε κάποιος του χρόνου πρέπει να τους υποδεχτούμε και τον έναν και την άλλην με χιλιάδες πάνες. Πολύ ωραία ιδέα. Πάνες, βρακάκια, πάνες. Από αυτές φοράμε στα μωρά μας. Έτσι. Με χιλιάδες πάνες. Να ανεμίζουμε χιλιάδες πάνες μέσα. Διότι χαίστηκαν επάνω τους. Φοβήθηκαν να παίξουν. Απλά να τα πράγματα. Και παίζει ρόλο γιατί πέρασε συνακροατής. Άμα θα πάει εκεί, άμα ορκίζονται. Και τι να τον κάνει τον όρκο, έχουν αυτοί ιερό και όσιο. Ναι, το είπα. Και εγώ το ρώτησα αυτό. Απ' την άποψη ότι μπορεί να τον πάει μέσα για ψευδορκία, λέει. Από αυτή την άποψη. Α, έτσι δεν το ξέρω, αλλά. Ρε φίλε, αυτοί πραγματικά δεν έχουν ιερό και όσιο. Θρασίδηλο. Έτσι, 100%. Και ψεύτης είναι. Αυτό έτσι. Ξέρετε, και ψεύτης, ο Κομίνης είναι ένας θρασίδηλος ψεύτης. Τέλος, τι να πούμε τώρα. Εδώ έχουν ξεχυλήσει οι υπόνομοι και αυτοί βάζουν όπως τις αρωματικά δεντράκια. Δεν γίνεται, και αυτό το κλαίγομαι γιατί η γυναίκα μου είναι Άγιος. Βεβαίως, κανένα πρόβλημα. Η γυναίκα σου να γεννήσει με το καλό. Δεν ευχόμαστε τίποτα αντίθετο. Σε καμία περίπτωση. Να σκέφτεσαι λίγο και τις γυναίκες των αλωνών όμως. Έτσι, και αυτού και εμάς μανούλα μας γέννησε. Και εμείς έχουμε παιδάκια και δεν κοιμηθήκαμε κάποιες βραδιές. Και η πίεσή μας και τα ζάχαρά μας έχουν φτάσει 500. Από τις δικές σου τις μαλαμπίπιπ, από τις παλινοδίες. Μην το βλέπουμε μόνο μονόπατα και εμάς μανούλα μας γέννησε. Έτσι. Και ο δικός μου πατέρας που είναι 85 ξεφυσάει εδώ και 10 μέρες. Και ο πατέρας του καθενός. Τι πάει να πει δηλαδή. Άκουγε να ανέβω γιατί να γελάσει ο κόσμος. Ρίχτω, τώρα. Ρίχτω. Είναι ο τοτός μες στην τάξη, λέει η δασκάλα. Ποιο παιδάκι θα μας πει πόσο κάνω, λέει 10 και 10. Ναι. Πόσο να μας πει ένα γενόμενο να γίνεται 20, ρε παιδί μου. Ναι. Σκόνατο τόσο, κυρία, λέει 10 και 10, 20, όχι λέει τότε, λέει να πεις 2 επί 10, 20 λέει. Ναι. Αλλά μ' άρεσε πολύ ο τρόπος που σκέφτεσαι. Ναι. Το τόσο τώρα, κυρία, λέει, ναι, σας κάνω και εγώ λέει μια ερώτηση, λέει, κάνε ρε τότε, λέει. Περπατάνε, λέει, τρεις γυναίκες και τρώνε παγωτό χωνάκι. Η μία το δαγκάει, η μία το γλύφει, η μία το βάζει όλο μέσα στο στόμα. Ποια από τις τρεις κυρίες είναι παντρεμένη. Σκέφτη δασκάλα, λέει, αυτή που το βάζει όλο μέσα. Όχι κύριε, από τη Βέρα θα καταλάβουμε, αλλά μου αρέσει πολύ ο τρόπος που σκέφτεσαι. Τα λέμε, φίλε. Φιλιά, φιλιά. Yeah. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Στέλνες πάντα. Κωστή. Έλα. Καλημέρα. Έλα. Αυτή με τη Βέρα, ρε, λέει να μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Υπάρχει ένα άλλο σχετικό με τρεις διαφορετικές γυναίκες. Που λέει, υπάρχει ένας άντρας, ο οποίος αποφασίζει με ποια θα τα φτιάξει. Έχει λοιπόν 100 ευρώ. Τα δίνει σε τρεις διαφορετικές κοπέλες. Η μία λοιπόν έρχεται την άλλη μέρα, λέει τι έκανες με το κατοστάρικο. Με το κατοστάρικο λέει, πήγα, το έφαγα σε καλλιτικά. Πήρα λέει μάσκες, πήρα λέει ρούχα αυτά και τα λοιπά. Ψώνησα κάτι για να είμαι όμορφη. Μάλιστα. Πάει στη δεύτερη. Εσύ λέει τι έκανες, λέει, με το κατοστάρικο. Εγώ λέει με το κατοστάρικο σου πήρα εσένα. Ξυριστικά, γραβάτες αυτά, να είσαι όμορφος, να είσαι ωραίος, λεβέντζι, λέει, να σε χαίρομαι. Μάλιστα. Πάει στη τρίτη εσύ. Εγώ λέει το κατοστάρικο το επένδυσα. Και σου έφερα πίσω, λέει, 200. Έπαιξα, λέει, στο χρηματιστήριο, λέμε τώρα, και έφερα 200. Ποια από τις τρεις, λέει, με ποια από τις τρεις θα τα φτιάξει. Με αυτή με τα μεγαλύτερα βυζιά. Άχαστο! Άχαστο, άχαστο, δεν υπάρχει. Ό,τι και να αυτή, λέει, τέλος, λέει, με τα μεγαλύτερα βυζιά. Έλα. Πάμε λίγο να γελάσει το χιλάκι μας, παιδιά, γιατί αυτό το 20ήμερο τελευταίο νομίζω ότι έχω ζήσει 5 χρόνια μαζεμένα. Λίγες δεν το λέω. Τι να πω. Έλα, σ' ακούω, αδερφέ μου. Έλα, Πολύβιε, συμβαίνει. Έλα, ρε Πολύβιε, έλα, γόρι μου. Αυτή θα νικήσει, λοιπόν, φίλε. Άκουσε με λίγο, θα πάω λίγο στα παλιά εγώ, γιατί είμαι λίγο πιο παλιός από σένα. Ναι. Θυμάσαι έναν αγώνα, Εθνικός ΠΑΟΚ 3-1. Εθνικός. Ναι. Εθνικός ΠΑΟΚ 3-1 στον Καραϊσκάκη. Βάζουμε τον γκολ, πανηγυρίζουμε και οι εθνικοί κάνουν τη σέντρα και πάνε και βάζουν γκολ.
Ποια χρονιά. Και ο διατητής τον σε έγκυρο τον κόλπο. Έτσι, ε. Καταλαβαίνεις. Μάλιστα. Ναι. Είναι σαν να το θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, δεκαετία, είναι... δεκαετία 80 ή πιο, πιο παλιά. Κάτω, πιο πίσω ακόμα. Και λοιπόν, πιο πίσω έτσι. Υπάρχουν κάτι διαιτητές, φακίδες, λίτσες, πλατόπουλοι. Αυτός ο κοκκίνος Μάλης ο πρόσφατα, δηλαδή 5-6 χρόνια που διαιτείται, είναι πάρα πολύ που δεν μπορείς να το θυμηθείς. Ο κύριος Περικλής. Έτσι, βέβαια. Που τον είχε βάλει φωτογραφία ο Βουλινός στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ. Ο κύριος που ανάγκασε τον Βουλινό να πάρει την ομάδα τηλεοπόρο και να φύγει. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Αυτοί τώρα οι καθηγητές... Από το ΆΚΑ φύγαμε, από το ΆΚΑ, όχι από το λεωφόρο. Τέλος πάντων, ναι. Στο ΆΚΑ, ναι. Αυτοί οι περιβόητοι καθηγητές διαιτησίας δεν μπορούν να συνοηθούν μεταξύ τους ποια φάση είναι σωστή και ποια όχι. Τι να λέμε τώρα. Εδώ προσπαθεί να... τα παιδιά. Εδώ τώρα ο Βασιλάκης. Φαντάζω, Κοστιαρή, τι τους μαθαίνουν. Τι να πω. Τι καθηγητές, τι είναι καθηγητές. Δηλαδή είναι κι άλλα, πάρα πολλά φίλε που... Εδώ τώρα, πρόσεξε, η κάμερα που υπάρχει στη θύρα 4 δείχνει πεντακάθαρα ότι καλύπτει παίχτες ΑΕΚ που είναι μπροστά από τον Μπίσεσβαρ, καλύπτει τον Μαωρίσιο. Ο Μαωρίσιο δεν τον βλέπει καν ο Μπάρκας. Πέφτει και είναι και απογοητευμένος. Πηδάει και πάνω από την μπάλα ο Μαωρίσιο, δεν τη βρίσκει ποτέ. Η UEFA, όλος ο κόσμος λέει ότι δεν είναι offside και όμως κάποιες φωνές ακόμα λένε ότι είναι offside. Ο Βαρούχας. Θα πω κάτι ακόμη. Ο Βεσελάκης και ο Βαρούχας. Ήθελε να βγει πρώτο σκόρερ στην Αλφα Εθνική μαζί με τον Καλκαντέρα του Εθνικού πάλι. Ναι. Και δίνουνε μέσα στη Χαριλάου πέναντι στον Πανεθναϊκό έξω από τη μεγάλη περιοχή για να βγει ο Αντωνιάδης πρώτο σκόρερ. Ναι. Αυτό συνεχίζεται ακόμη, φίλε. Τι να πω. Αυτό συνεχίζεται. Τι να πω. Τέλος πάντων. Έγινε πολύ βιέ. Πες μου λίγο, πες μου λίγο. 6-6-5. Έγινε. 5. Σας βάζω και για τις θερμές και για τα κρέατα. Κάπου σ' άκουσα, να είσαι καλά. Ναι. Κάπου σ' άκουσα, να είσαι καλά. Πολύ βιέ μου. Πάμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Έχω την αίσθηση. Έχω την αίσθηση. Έχω την αίσθηση. Την έκτη αίσθηση. Ναι. Ότι όταν εσύ είσαι καταλάβημα στην κουζίνα και χτυπάει το τηλέφωνο του σαλόνι και το σηκώνει καρία. Και τη ρωτάς ποιος είναι, αλλά είναι τα 4-0. Έτσι δεν είναι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. 100% φίλε. Την έχω κάψει τη λέξη, την έχω κάψει τη λέξη, να ξέρεις. Την έχω κάψει. Αγόρι μου. Ακόμα και στην Ιταλία. Παντού ρε, παντού δεν υπάρχει. Καλά είστε. Αγόρι μου. Ο Αγκόπ που είναι, έχει πολύ καιρό να βγει ο Αγκόπ, γιατί. Ακόμα και άδεια. Άνευ αποδοχό. Άνευ αποδοχό. Άνευ κιόλας. Άνευ. Λοιπόν, έγραψα κάτι μετά από πάρα πολύ καιρό στην ομάδα έτσι των αθλητηρίων και είπατε εσύ ότι στο φίλο αγώνας ο Μάντιας αυτός έγραψε ότι τον πόλεμο της αρχής θα ακύρωτε. Σωστά. Το φίλο, δεν σε ακούω καλά, δεν σε ακούω Μίτσο. Στο φίλο αγώνα... Στο φίλο αγώνα, ναι. Τον πόλεμο θα ακύρωσε, σωστά. Ναι, έτσι λέει ότι αμέσως έτσι, το ακύρωσα. Ναι, ναι, ναι. Άρα λοιπόν, η λύθη εμείς που πανηγυρίζαμε ένα κυροθέγκο. Αλήθεια, βέβαια. Αυτή με εμείς με τις... Ναι. Για ποιο λόγο πήγαν και διαμαρτυρήθηκαν, πέφερε πάνω την παντελογή. Την φίλα του της ΑΕΚ σε ένα κοινοτέν κόλ. Για πέ. Έλατε. Αυτά που ρωτάς, είναι κοινή λογική. Τα ρώτησα και τα ρώτησα και στο δικαστήριο, έτσι. Κανονικά. Οχ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τι να καταλάβεις ρε φίλε. Δεν μπορείς. Μια χαρά καταλαβαίνουμε όλοι. Φιλιά Μιτσάρα μου, να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Πάμε, πάμε. Δεν μασάμε τίποτα. Δεν μασάμε τίποτα. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Εδώ είμαστε. Το άλλο θέλω να βάλεις που λέει ψέματα αφιερωμένο. Πάλι νομίζω ο Αργυρός πρέπει να είναι. Ο οποίος έχει βγει όπως έχουμε πει, είπαμε βγήκε δεύτερος. Πρώτος ήταν ο Τέρης Χρυσός. Πάσα ομοιότητα με φάτσες. Νομίζω ότι είναι απολύτως συμπτωματική. Πρώτα ήταν ο Χρυσός, ο Τέρης Χρυσός, μετά ήταν ο Αργυρός και στο τέλος ήταν η Χαλκιά, νομίζω έτσι. Και ο Χαλκιάς, να πούμε ειδοποιός. Πάμε, άστο να παίξει, άστο αφιερωμένο στα κορίτσια που το ζήτησαν. Τα κορίτσια που μας ακούνε στο Κιλκής. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έλα, δεν θα πεθάνουμε ποτέ, κουφάλα νεκροθάφτη. We never gonna die, you cool undertaker! Τρασλιάτς τα κακαμπουμούχλιατς να τα γάγω από κακαριόλια νεκροθάφτη!
Έτσι, έτσι. Wir werden nie sterben, du Kuhfall Totengräber. Εδώ είμαστε. Πάμε, πάμε, πάμε. Δεν θα μας τρελάνετε εσείς. Εμείς θα σας τρελάνουμε. Εμείς, εμείς. Εδώ είμαστε. Για ακόμα ένα 20 λεπτό. Μπαίνετε στην κλήρωση μέσα από τα τηλέφωνα. Για το υπέροχο δώρο που έχουμε για το τρίμερο στις Θερμές. Δύο διανυκτερεύσεις στο Λουτράκι Αριδές. Ευχαριστούμε τη snowtravel.gr που μας το προσφέρει. Και επίσης και μία σακουλάρα κρέατα τα κρέατα ενός μήνα από το Κροπολείο Άγγελος στη Νεάπολη. Να θυμίσουμε, σχολείο οδηγών Χριστοδούλου, για να γίνετε εκπαιδευτής, πηγαίνετε στον κορυφαίο από τις πιο παλιές, από τις πιο καλές σχολές οδηγών. Λαγκαδά 102, 51, 23, 58, 15 ευρώ το μάθημα, 70 η παράσταση εξετάσεων για να γίνετε εκπαιδευτής. Πάμε, πάμε στις γραμμές, 23, 10, 287, 888, δεν μασάμε τίποτα. Προχωράμε, έχουμε το δίκιο. Αυτό το πρωτάθλημα είναι δικό μας. Η κοινή λογική, φάσκουν και αντιφάσκουν, ο Κομίνης κόλωσε να πάει. Αλλιώς είναι να πηγαίνει στο δικαστήριο, να σε βλέπει ο δικαστής και να σου λέει: κύριε Κομίνη, οι κάμερες, ο ρεπόρτερ του συνδρομητικού που ήταν στους διαδρόμους μπροστά, σας είδε και σας άκουσε να λέτε, όπως και οι κάμερες δείχνουν, πάμε να παίξουμε. Είπατε στην ΑΕΚ να βγει να παίξει και η ΑΕΚ αρνήθηκε. Μείον 10 στην ΑΕΚ. Έτσι πάει το ποίημα. Όχι τα φτιάχνουμε όπως θέλουμε. Γιατί κόλωσε να πας, αν είχες πραγματικά την αλήθεια με το μέρος σου, θα επεδίωκες κιόλας να πας, αφού τελειώνει η καριέρα σου. Να μην υπάρχει κοιλίδα ότι έφυγες στιγματισμένος, ότι έφυγες ως ανέντιμος, ως άτιμος, μουτζουρωμένος. Αλλά προφανώς δεν σε ενδιαφέρει κιόλας. Πάμε, πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Έλα. Μπιζίν ΠΑΟΚ. Μπιζίν ΠΑΟΚ, τι ωραίο. Το Μπιζίν ΠΑΟΚ το καταλαβαίνεις πότε είναι, από πότε είναι. Πρέπει να είστε παλιός. Από τότε που ήρθαμε. Βεβαίως. Λοιπόν, τι ηλικία έχετε αν επιτρέπετε, τι ηλικία έχετε αν επιτρέπετε. Εγώ, 7-8. 7-8! Να ζήσεις άλλα τόσα σου εύχομαι. Είμαι σε όλα τα γήπεδα. Άλλα τόσα. Σε όλα τα γήπεδα είμαι και στο μείον 7, και στο μείον 7 με τα Γιάννενα πέρσι. Μπράβο. Να έχει ζωή. Λοιπόν, παλικάρι, κοίταξε. Το όνομά σας, το όνομά σας, το όνομά σας. Επειδή είμαι γνώστης ποντιακής. Βεβαίως. Γνώστης ποντιακής, καθαρόαιμος. Και αναφέρεται πολλές φορές τώρα για τους συναδέλφους σου και αποκαλούν τον Ιβάν ως Σαντέο, ναι. Κάτοικο της Σάντας, δεν λέγεται Σαντέος, λέγεται Σαντέτες. Μάλιστα. Είναι λάθος η κατάληξη. Μάλιστα. Όπως λένε Κρόμνη, Κρομέτες, Σάντα, Σαντέτες. Μάλιστα. Κατάλαβες. Μάλιστα. Λοιπόν αυτό... Καλά κάνετε και μας το λέτε. Καλά τη γλώσσα, μπορείς να το λες ακριβώς έτσι πως είναι το γνήσιο του. Το Σαντέος είναι η ελληνική κατάληξη της ποντιακής. Πάρα πολύ ωραία. Παράφραση είναι. Λοιπόν, όσον αφορά το άλλο το γεγονός, επειδή πάντα αυτό το διάστημα το 15ήμερο που ζούμε, είμαστε όλο στη τζίτα, εγώ το ευχαριστούμε περισσότερο να είμαι στη τζίτα, παρά να είμαι έτσι νοθρός, εντάξει τα πήραμε μωρέ τα παιχνίδια, εντάξει χαβαλέ. Γι' αυτό μαζευόμαστε πιο πολύ, περισσεύουμε. Τι ωραία αυτή που τα λες, άνθρωπέ μου. Μου επιτρέπεις τον ενικό. Μου επιτρέπεις τον ενικό. Τι ωραία που τα λες, άνθρωπέ μου. Έτσι, έτσι, έτσι. Όπως με ακούσε εμένα τώρα. Η φωνή σας είναι για 30χρονο. Το ίδιο και το πνεύμα σας. Μπράβο. Το ίδιο και το πνεύμα σας, το ίδιο και η ενέργεια που βγάζετε. Τι θα προτείνω. Εάν ομιγένετο χάσουμε κάτι. Ναι. Εγώ θα πρότεινα το εξής, να μην το αφαιρέσουν τον ιστό όπως έχουμε μέσα στο παλατάκι, δεν έχουμε εκεί τα λάβαρα που φέρνουν οι τίτλοι. Ναι. Να υπάρχει ένα τέτοιο λάβαρο το οποίο να λέει την τάδε 2018 κλοπή πρωταθλήματος από τον τάδε και από τον τάδε. Να φαίνεται η κλοπή, να μην φαίνεται ας πούμε κενό, γιατί θα ξεχαστεί. Μ' αρέσει πολύ αυτό που λες, μ' αρέσει. Μ' αρέσεις. Κατάλαβες. Να υπάρχει το λάβαρο ότι εδώ το κύπελο ήταν κλεμμένο. Δεν το χάσαμε, μας το κλέψανε. Ακριβώς. Μπορεί να έχει μαύρο χρώμα ίσως. Να το ναι, κάνεις ολόμαυρο το χρώμα. Να θυμίζει μια μαύρη κοιλίδα στο ποδόσφαιρο. Κατάλαβες. Ναι. Να είσαι γερός, άνθρωπέ μου. Να είσαι κάτι, γερός. Κάτι. Το χρώμα το βρίσκουμε. Κάπου που να σημαίνει ότι αυτό χάθηκε, μας το κλέψανε. Να μην ξεχνιέτε. 78χρονο άνθρωπέ μου, σου εύχομαι να ζήσεις άλλα τόσα και να παραμείνεις πάντα έτσι. Πάντα έτσι. Να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Χαίρομαι. Και πάλι στο γήπεδο απ' έξω και απ' έξω από το γήπεδο. Εννοείται. Εννοείται. Αν έχουμε μάτς μέσα απ' έξω εμείς. Να είσαι γερός πάντα. Έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι να μιλάω με ανθρώπους που υποτίθεται ότι είναι στη Δύση όταν πλησιάζει τα 80, ότι εντάξει δεν είναι στην πρώτη νιώτη του.
Χαίρομαι να ακούω ανθρώπους, ας είναι παράδειγμα στους νεότερους, σε εμάς και στους πιο νέους από εμάς, που μπορεί να χάνουν το κουράγιο τους, να χάνουν την πίστη τους. Τον ακούτε κάθε μέρα, τον Συντριβανίσιο, τον Παύλο, τον Κυρδιονίση που βγήκε χθες, τον Γιώργο τον Τρούλο. Τους ακούτε που βγαίνουν. Νιώθετε ότι κολλώνουν πουθενά, νιώθετε ότι δίλιασαν, νιώθετε ότι λυγίζουν, ότι κλονίστηκε η αγάπη τους για τον ΠΑΟΚ, ότι έγινε λιγότερη, πιο μικρή. Νιώθετε να αποθαρρύνθηκαν, να λιποτακτούν, να φυγομαγούν. Σε καμία περίπτωση πρέπει να είναι παράδειγμα για μας. Παράδειγμα. Όλο αυτό που γίνεται, εγώ δεν λέω να το χαρείτε, δεν είναι για να χαιρόμαστε που μας κλέβουν, όμως ζήστε το. Ζήστε την κάθε στιγμή. Γινόμαστε πιο ΠΑΟΚ, γινόμαστε περισσότεροι. Ζήστε το όλο αυτό. Γιατί πέσανε οι μάσκες τους, ξεμπροστιάστηκαν. Όλοι κοινοί, μεταξύ τους, ντεμέκ εχθροί, όλοι μια γροθιά απέναντι στον ΠΑΟΚ. Έχω ένα μικρό ηχογραφημένο, μισό δευτερόλεπτο θα μου δώσετε μόνο, σε αυτούς που ακόμα και σήμερα. Όχι, περίμενε, κάτσε, περίμενε, δεν θέλω, περίμενε να πω κάτι, Χρήστο μου. Επειδή ακόμα και τώρα διαβάζουμε για το Ρώσο και κατά πόσο αυτός είναι Πόντιος και δεν είναι Πόντιος, αλλά είναι από τη Γεωργία, διαβάσαμε διάφορες μαλαμπίμπιπ πάλι. Διάφορες. Ακούστε λίγο αυτό, είναι όταν άνοιξε την Παναγία σου μελά. Αυτός που τώρα τον έχουν πιάσει και τον κανιβαλίζουν. Ακούστε λίγο τη γλώσσα μιλάει και πείτε μου αν είναι Έλληνας Πόντιος ή όχι. Πριν ένα μήνα εγώ είπα τι Πόντιες εμάς Ελλάδα αναμέν. Και εμείς θα έρχομες. Θα έρχομες οι Πόντιοι. Είμαι στο λίγο Περισσάν και είμαι σε ορφανή. Ελλάδα αναμέν θα έρχομες. Ο σήμερα εμείς παρακαλούμε στην Πανάγια να δει μας ο λίγο δύναμη και υπομονή. Χρειάζεστε μετάφραση, χρειάζεστε μετάφραση. Εγώ δεν χρειάζομαι μετάφραση και δεν είμαι Πόντιος. Χρειάζεστε. Αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν τον περάσανε πριονοκορδέλα αυτές τις μέρες. Επειδή έκανε λάθος. Οκ. Okay. Πάμε στις γραμμές. Πάμε να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα. Καλώς τον Ταρίφο. Φέλα γόρι μου. Πάμε. Φέλε, τώρα έχουμε τους Μπενίσαλόν, έχουμε τους Αρώνα Βουρή, έχουμε, ξέρω εγώ, Μπενακή Χιρόμ, έχουμε Άξελ Άμποτ, τώρα να έρθουν να πούνε Ρωσοπόντιο εξολευθερευτή, τον Ιβάνι να πούνε Βούλγαρους εμάς. Εγώ δεν θα πω ρε φίλε τώρα για τα αυτονόητα το τι είναι δίκαιο ή άδικο. Έχω μείνει εμβρόντιτος στα 55 μου τόσα χρόνια και τόσα. Πρώτη φορά στα χρονικά βλέπω αρχηγό κόμματος και κατά σοβαρές πιθανότητες αυριανό πρωθυπουργό σύσσωμο το κόμμα να αποκαλεί με αντεθνικούς χαρακτηρισμούς ολόκληρο λαό. Τι να πω ρε φίλε, να πιάσω το ότι συμπλέουν και πηγαίνουν στα ίδια συνέδρια με αυτούς που κατέστρεψαν τη χώρα αντί να μεσολαβήσουν να πάνε οι άλλοι σόβια πάνε να συμπλέψουν για τις επόμενες εκλογές τους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς όλων των πολιτικών τους, του εκπροσώπου του κόμματος τους και κάποτε τους τυπήσαμε κιόλας. Δηλαδή μας φτύνουνε κατάμουτρα, δεν μας υπολογίζουνε και λένε στέγνα ο στόχος είναι να εξασφαλίσουμε τους ψήφους του λεκανοπεδίου. Αλλά το λεκανοπέδιο μην ξεχνάνε ότι πάνω από 700-800.000 σε Αθήνα δεν είναι. Είναι πάνω από το 50% βορειολαδίτες. Φυσικά. Αυτό ποτέ να μην το ξεχνάνε. Αλλά φίλε, αυτόν τον αναλέει το πόλεμο, έχει πολιτικοποιηθεί η κατάσταση. Δεν είναι ο ΠΑΟΚ. Αυτοί θέλουν να χτυπήσουν το Σαββίδι χτυπώντας τον ΠΑΟΚ και θέλουν συγχρόνως να χτυπήσουν το ΠΑΟΚ με τον ΠΑΟΚ μέσα του Σαββίδι. Ακριβώς. Είναι και αυτό. Ότι ήρθε να επενδύσει. Ότι ήρθε να πάρει κομμάτι από την πίτα. Ότι φέρνει λεφτά στη χώρα και δεν τα στέλνει έξω. Έγινε Ταρίφοφ. Σε χαιρετώ. Σε φιλώ. Σε ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. Γεια σου, αγοράκι μου. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Ομορφάντρα μου. Έλα, καλό στο παιδί! Έλα, τι γίνεται, φίλε. Θα μπορέσουμε να σε βρούμε να μιλήσουμε. Γόρι μου, πού είσαι, κλιμάρτ, μόνο κλιμάρτ, τίποτα άλλο. Η τέχνη στον κλιματισμό, γι' αυτό λέγεται κλιμάρτ. Να σου φέρα, και σε λογκανάκι, αδερφέ. Κωνσταντίνε μου, πόσο ακόμα ντροπή, πόσο ξεφτύλα. Πόσο ακόμα άνθρωποι που δείχνουν τον πισινό τους, ήθελα να το πω αλλιώς, αλλά δεν μου επιτρέπει το ποιόν μου. Τι να βγαίνουν και να με λένε εμένα Βούλγαρο. Ποιος το λέει αυτό,
ποιος. Αυτοί εδώ πέρα που ψηφίσανε, που τους ψηφίσανε οι γκρινιάριδες και οι κουτσομπόλες. Αυτοί εδώ πέρα που είναι στην Ελλάδα του 2018 και δεν μπορούν να καταλάβουν τις αξίες και τα ήθη. Αυτοί είμαστε, δυστυχώς. Αυτό εδώ πέρα το κράτος θέλουνε. Αυτό το κράτος το οποίο δεν βλέπει. Δεν βλέπει έναν άνθρωπο που πραγματικά είναι η αξία της οικογένειας. Γιατί στο λέω εκπείρας και ξέρεις γιατί στο λέω. Φυσικά. Δεν χρειάζεται να επεκταθώ. Δεν χρειάζεται. Αυτός εδώ ο άνθρωπος λοιπόν που δίνει λεφτά στην πόλη. Γιατί κανένας από αυτά τα ρεμάλια δεν ήρθε. 40 χρόνια ρε, ένα πράγμα θα πω, 40 χρόνια ρε θα κάνουμε, πώς το λένε, θα κάνουμε μετρό. Στην Αθήνα το μετρό θα περάσει... Για μια ευθεία, πρόσεξε, για μια ευθεία. Αυτό το είπε ο Κόρκας εχθές και δεν είχε άδικο. Ναι, θα βγαίνει κατευθείαν Μύκονο, στο Super Paradise. Ναι. Και εδώ για μια ευθεία, για μια ευθεία... Για μια ευθεία, 20 χρόνια. Τι 20, από το 92. FM 100 λέει χρηματοδότηση, πώς το λένε, συγγνώμη κιόλας που μιλάω. Χρηματοδότηση λέει του μετρό Θεσσαλονίκης. Ήμαρτον ρε παιδιά. Ήμαρτον οι κουτσομπόλες και οι κουτσομπόλιδες. Φτάνει πια. Φτάνει. Πρέπει να κοιτάξουμε το μέλλον των παιδιών μας. Και από εδώ και από εκεί. Όλοι ενωμένοι. Και η Ελλάδα. Αλλά όχι με τη Μύρλα και όχι με αντιεθνικά. Οι Τούρκοι τρίβουν τα χέρια τους. Τρίβουν τα χέρια τους. Δυο παλικάρια επάνω κλεισμένα γιατί δεν έχουμε άξιους πολιτικούς. Και η τηλεόραση, ο Αλαφούζος χθες στο Sky. Παίζει Ελλάδα-Τουρκία. Κάνω ένα ζάπινγκ έτσι και βλέπω Ελλάσο, λέει και οι Τούρκοι. Δηλαδή δύο παλικάρια όμοιροι στην Τουρκία. Όμοιροι. Και εμείς εδώ παίζουμε τουρκικά σύριαλ. Και χθες ο Survivor, ο Αλαφούζος, που τον έχει χειροπόδαρα δεμένο ο Τούρκος, ο παραγωγός, κάνει ό,τι θέλει. Με το άλλο το ανοσιούργημα. Λοιπόν, χθες παίζανε Ελλάδα-Τουρκία, φιλέ. Αυτό είναι το ζήτημα. Στο Survivor Ελλάδα-Τουρκία, αυτό είναι. Εγώ είμαι τόσα χρόνια σε μια εταιρεία που αγαπώ και ξέρεις ποια εταιρεία είναι. Απλά δεν θέλω να μιλήσω. Ναι. Είπα ότι τουρκικό προϊόν παράγεται σε αυτήν, δεν θα ξαναμπαίνει στο δικό μου το μαγαζί. Δεν με ενδιαφέρει, ας με διώξουν. Εγώ ξανά τουρκικό πράγμα δεν πουλάω στο δικό μου το μαγαζί. Όταν οι άνθρωποι αυτοί σεβαστούν, που δεν γιατί δεν σέβανται ποτέ, δεν σεβάστηκαν ποτέ, ούτε Σολομούς, ούτε Ισαάκ, ούτε Ιάκηδες, ούτε και αυτά τα δύο τα παιδιά που τα έχουν φυλακεί άδικα. Λοιπόν, θα δώσω εγώ λεφτά σε αυτούς εδώ πέρα τους πεταμένους. Σε αυτούς εδώ πέρα που τους πάνε οι Έλληνες τόσα χρόνια και αγοράζουν εξοπλιστικά με τα δικά μας τα λεφτά για τις αλυσμόνητες πατρίδες και πάει ο κόσμος και πληρώνει. Ήμαρτον, ήμαρτον. Έγινε Κωνσταντίνε μου. Λοιπόν, καλημέρα. Να είσαι γερός, θα τα πούμε. Φιλιά, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Κάερε Στάπερ, μητίζω λεβετάρχε, εσοπλικατόριο. Που σημαίνει... Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Και τι λέμε! Ζούμου σου λέμε και όλα τα καίμε. Ακριβώς. Κουφάλα νεκροθάφτη, δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Έτσι. Ιβάν Σαββίδη, άρα έτσι καλά σεβήν και ο πάπο μου όταν έρθει να σειρωσία. Εγρήξεις το είπασε. Δώσε ένα σύνθημα και να δεις τι τσουνάμι θα έρθει από πίσω σου. Θα τους πάρουμε, παραβάζουμε και θα τους ρίξουμε κάτω μέσα στην Κρήτη κάτω. Στην Κύπρο θα τους ρίξουμε όλους κάτω. Τέτοιο παραβάζουμε θα τους πάρουμε. Τι λέει η Κωστή, Μουγκός ήταν ο διαιτητής, δεν ήταν στην Τούμπα. Ναι, τίποτα δεν. Εχθές είπε το τίποτα με μπόλικο καθόλου στο mail. Εάν ήσουν εσύ και εγώ θα πηγαίναμε με βία προσαρρώγη μέσα στο δικαστήριο, να γινόταν. Καλά, θα του κάνει και μήνυση, θα κάνει και μήνυση ο ΠΑΟΚ φυσικά. Έτσι. Βέβαια θα κάνει μήνυση. Να ανοίξουν οι κάμερες, Παύλε! Να ανοίξουν οι κάμερες! Αν ήταν ο κάθε Έλληνας, ο κάθε εγκληματίας, πάει έτσι σχέδιο, τότε όλοι οι Ελλάδα είναι εγκληματίες. Ή θα γίνουμε εγκληματίες όλοι. Αυτό να το ξέρουνε. Ας προσέξουνε καλά και μην παίζουνε με τη φωτιά. Μπιζίμ, πάω! Μπιζίμ! Γεια σου, Παύλε! Γεια σου, Παύλε! Πάμε παρακάτω. Έτσι, αγόρι μου. Φιλιά πολλά, φιλιά. Ο κόσμος έχει τρελαθεί. Το ξέρετε. Ο κόσμος αυτή τη φορά πραγματικά έφτασε σε σημείο να τρελαθεί. Το κεφάλι βράζει το κεφάλι. Νιώθει πραγματικά ότι τον κλέβουν. Νιώθει πραγματικά ότι τον προσβάλλει όλο αυτό. Όλο αυτό. Παίζουν με τη νοημοσύνη εκατομμυρίων ανθρώπων.
Ας το καταλάβουν αυτοί που παίρνουν απόφαση σήμερα. Δεν είναι απλά ένα μάτς. Δεν είναι απλά ένα μάτς. Πάμε, καλημέρα σας. Δύο γραμμές ακόμα γιατί πρέπει να κάνω και τις κληρώσεις. Καλημέρα. Τέσσερις. Ναι. Έλα, έλα. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Έλα. Με ακούς? Σε ακούω, ναι, ναι. Είσαι ο? Είμαι ο Αντώνης από Ουψάλα. Έλα, έλα, Αντώνη. Έλα, σε ακούω, φίλε. Πήρα να σου δείξω ένα θέμα, Κωστή, το οποίο ακούστηκε και χτες σε κάποια εκπομπή του Λίμπερο. Ναι. Από έναν δημοσιογράφο από τα Ρεσταχνικά. Ναι. Είναι το θέμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν ξέρω αν το ξέρεις. Όχι, δεν γνωρίζω τι συμβαίνει. Ωραία. Υπάρχει στη γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ η αρχηγός του ΠΑΟΚ εδώ και 17 χρόνια και πρωταθλήτρια με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Η Δήμητρα Παντελιάδου. Ναι. Η οποία ενώ έχει αλλάξει η διοίκηση από την ομάδα, αυτή τη στιγμή την έχουν βγάλει εκτός ομάδος. Είναι η καλύτερη παίκτρια του ΠΑΟΚ και το Σάββατο χάσαμε από τον Άρη. Γιατί βγήκε την ομάδα? Γιατί αυτήν την παίκτρια τη βγάζουν από την ομάδα για κάποια συμφέροντα κάποιων γονέων. Μάλιστα. Δεν το ξέρω το θέμα. Σου μιλάω ευθέως. Και μιλάω δεν την είχε καν στην αποστολή. Καν στην αποστολή. Ναι. Και χρειάστηκε να πει επιθετικός και δεν είχε επιθετικό. Μάλιστα. Να βάλει. Καταρχήν την παίχτρια την ξέρω, δεν την ξέρω προσωπικά. Το όνομά της το ξέρω, την ξέρω ότι είναι πολύ καλή παίχτρια. Αλλά δεν γνωρίζω το θέμα. Είναι δεν μπορώ... η καλύτερη σου παίχτρια. Ναι. Δεν ξέρω τι να σου πω. Δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω τι να σου πω. Ναι. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δεν ξέρω. Θέμα, στον Σταύρο και στον Δημήτρη το βγήκε να το πει. Που είναι πιο κοντά, που είναι ρεπόρτερ και... Εκεί βγήκε ο ρεπόρτερ του Ερασιτεχνικού και το είπε. Μάλιστα. Ότι πρέπει λίγο να ψάξουμε το θέμα και τα λοιπά. Μάλιστα. Αλλά λίγο πρέπει να γίνει να τα ακούσουμε, γιατί κάποια πράγματα ξέρεις φεύγουν. Δεν το ξέρω, δεν θέλω να σου πω, δηλαδή δεν ξέρω να σου πω για το θέμα. Δεν ξέρω τι λόγος μπορεί να υπάρχει, γι' αυτό σε ρώτησα. Αν το είπε στα παιδιά που είναι καθαρά ρεπόρτερ ΠΑΟΚ, καλά κάνεις και το λες, θα ακουστεί, πρέπει να το δούμε τι συμβαίνει. Εντάξει. Ακριβώς. Να σε καλά, να σε καλά. Ευχαριστώ, σε ευχαριστώ και εγώ. Σε ευχαριστώ. Πάμε, τελευταία γραμμή. Μαριλής, φέρε και το χαρτί μέσα να κάνουμε τις κληρώσεις, να δώσουμε. Ναι! Γεια σας! Έλα, έλα, γεια σας Κωστή. Καλώς το παιδί! Έλα, αγόρι μου. Καλώς την Ορμήλια, έλα, εργαλείο. Έλα, αγόρι μου, έλα. Λοιπόν, να πω κάτι που πάνω σε αυτό που είπες, ότι Α, ναι, που νιώθουμε ότι μας προσβάλλουν. Και Β, επειδή αυτοί έχουν χαμπάρει ότι επιτρέπεται να πέσει, επιβάλλεται να σηκωθεί. Και μόλις πάει να σηκωθείς, χτυπάνε μια στο κεφάλι με το σφυρί και ξανά φυσικά κάτω. Ναι. Και εμείς εδώ πέρα, να μην πω ότι ξανά άντε να σηκωθούμε, δηλαδή μας έχουν πάρει χαμπάρι. Σου λέει, φίλε, πέσε και ξανασηκώσε, εγώ θα σε ξαναρίξω. Να, δεν έχει. Επειδή μπορώ και σηκώνομαι, δεν σημαίνει ότι θα έχει συνέχεια χτυπημένο κάτω. Έτσι, ναι, δεν είναι. Έξε. Έτσι δεν πάει. Όπως, ναι, και είπα, λοιπόν, μπορεί να μην γίναμε πάω και τα πρωταθλήματα, αλλά δεν σημαίνει ότι θα κάτσω να με κλέβεις παθητικά, μυρολατρικά. Εννοείται, έτσι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο, νομίζω, έτσι, και το καταλαβαίνετε. Δεν πάει να πει ότι δεν θέλουμε αυτό που μας αξίζει. Είναι ξεκάθαρο, νομίζω. Κώστα, το θέμα, μετά την πρώην μεταπολίτευση, εγώ από μικρό παιδί, την ψηλιάστηκα και ήταν μια εποχή δεν πήγαινα στα γήπεδα, γιατί είχα μάθει. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρης, είχα τη σειρά τους. Ό,τι θες να γινόταν μέσα στο πρωτάθλημα, στο τέλος εκεί πήγαινε η δουλειά. Λοιπόν, τόσα χρόνια το θέμα δυστυχώς για μένα, έτσι, είναι πολιτικό. Δηλαδή, εφόσον πάμε και, εντάξει, τι να κάνουμε, ψηφίζουμε τέτοια κόμματα, έργα δεν γίνονται στη Μακεδονία, ας μόνο όμως δράμας ήταν νούμερο ένα στη βιοτεχνία, στα ρούχα, δεν υπάρχει τίποτα. Ναι. Βλέπεις ότι το μετρό εκεί το σκαλίζει τώρα 35 χρόνια όλα τα κόμματα. Εμείς τώρα πες πως αύριο έχει εκλογές, έτσι. Τι θα κάνουμε? Τι να κάνει ο κόσμος, να σου πω κάτι. Υπάρχουν πάρα πολλοί, πάρα πολλοί, ειδικά νεοδημοκράτες, οι οποίοι είναι και ΠΑΟΚ. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Μάλλον να το πω καλύτερα. Υπάρχουν πολλοί ΠΑΟΚ που είναι και νεοδημοκράτες. Με όλο αυτό που γίνεται τώρα, δεν ξέρουν τι να ψηφίσουν. Επίσης, αυτοί που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ και περίμεναν ότι ο άλλος θα σκίσει τα μνημόνια και μια ελπίδα που την πούλησε ο άλλος, χειρότερη και από τους προηγούμενους και από τους επόμενους. Δεν ξέρει ο κόσμος, έχει τρελαθεί, κατάλαβες. Τέλος πάντων. Κώστα, κοίταξε, εγώ παρατήρηση είχα να κάνω. Εγώ δεν θέλω να πάω αλλού τη συζήτηση. Όχι βέβαια, αλλά σε καμία περίπτωση. Η εκπομπή δεν έχει τέτοιο... Υπάρχουν και άλλα κόμματα. Εντάξει, ας πάρουν οι Μακεδόνες ένα κόμμα, όποιο θέλει ο καθένας. Ο καθένας θα ψηφίσει αυτό που ξέρει και πιστεύει. Ναι, εγώ σου λέω εμείς... ότι πες πως πάνε 1.000.000 Μακεδόνες και ψηφίζουν ένα αλφα κόμμα. Έξει. Από τα μικρά. Και πάνε και άλλο 1.000.000 και ψηφίζει ένα άλλο κόμμα.
και μπαίνουν δύο κόμματα καινούργια στη Βουλή εκεί και γίνεται ανακατοσούρα. Δηλαδή με αυτά τα υπάρχοντα. Δεν ξέρω ρε παιδιά. Ας πάμε έτσι και θα συνεχίσει έτσι. Εγώ νομίζω είναι πολιτικό το θέμα. Δηλαδή, έγινε. Τώρα, δεν βλέπουν αυτοί τι γίνεται. Είναι δυνατό να μην βλέπουν. Πώς... Άρα δεν θέλουν. Πώς. Φυσικά. Έγινε ορμήλια. Να σε καλά εργαλείο. Γεια σου Χαλκιδική. Γεια. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Χριστάρα μου. Τέλος αδερφέ, πρέπει να φύγουμε. Πρέπει να φύγουμε. Μία θερμή παράκληση πάλι θα το πω, γιατί σας έκανε εντύπωση αυτό που είπα. Καταλαβαίνω αυτές τις μέρες την οργή που ξεχυλίζει. Καταλαβαίνω την τρέλα σας. Καταλαβαίνω ότι νιώθετε ότι σας προσβάλλουν, ότι σας βγάζουν πραγματικά έξω από τα ρούχα σας με όλα αυτά που γίνονται. Ότι νιώθετε πραγματικά, το ξαναλέω, ότι κάποιος σας εμπέζει, ότι κάποιος σας κλέβει. Θερμή παράκληση. Προσπαθήστε στα σχόλιά σας να μην υπάρχουν μέσα βρισχές. Να μην υπάρχουν απειλές κατά τη ζωή ανθρώπων. Να μην υπάρχουν θέματα με θάνατος, αυτά δεν θα σε πετύχω, όπου τον βρείτε χτυπήστε τον και τέτοια πράγματα. Κατάρες, για μανάδες αυτά. Θερμή παράκληση. Δεν μπορούμε να σβήνουμε. Είναι σχεδόν 11.000 άνθρωποι μέσα. Βγάλτε, εμείς δεν θέλουμε να βάζουμε φίλτρο. Μου λένε γιατί σβήνεις το σχόλιο μας. Σβήνω ένα σχόλιο όταν από κάτω γίνεται ο ρημαγδός. Δεν προλαβαίνω, δεν μπορώ να κάνω και αυτό το πράγμα όλη μέρα. Ούτε εγώ, ούτε η Χρύζα, ούτε τα άλλα δύο παιδιά που είναι διαχειριστές. Δεν μπορούμε, παιδιά. Άρα βγάλτε ό,τι έχετε μέσα. Ναι, υπάρχει πολύ ωραίος σκληρός τρόπος, χωρίς να είναι μήνυση ή προτροπή κατά πράξη, για πράξη βίας. Για να μην σβήνουμε. Αλλιώς δεν μπορούμε να μπαίνουμε κάθε φορά να ψάχνουμε τώρα στα 50 σχόλια να σβήνουμε ένα-ένα. Φεύγει όπως είναι όλη η ανάρτηση. Και μπορεί να συμφωνούμε με την ανάρτηση, έτσι. Μπορεί να συμφωνώ και με αυτό που γράφετε πολλοί από εσάς, αλλά το παίρνει μπάλα γιατί φεύγει μαζί με τις απειλές και μαζί με τις κατάρες και μαζί με τις μανάδες και μαζί με τα βρυσίδια και μαζί με ό,τι άλλο υπάρχει. Λοιπόν, μαέστρο, θέλω από το 1 μέχρι το 96 να μου δώσεις δύο νούμερα. Το 1 για να δώσω τις θερμές. Πάω να δώσω θερμές. Τις θερμές κερδίζει ο κύριος Μπαξεβάνης Ευθύμιος σε 854. Παίρνεις τώρα τη Μαριλής τηλέφωνο να σου πει τι θα κάνεις Μπαξεβάνη Ευθύμιε. Κερδίζεις τις θερμές. Πάμε για τα κρέατα. Τα κρέατα κερδίζει, που είμαστε, εδώ. Κυρία είναι τα κρέατα. Καλογεροπούλου Σοφία σε 037. Άρα επαναλαμβάνω. Ο Μπαξεβάνης Ευθύμης κερδίζει τις θερμές 854 και τα κρέατα από το Ακροπολείο Άγγελος στη Νεάπολη. Δεν χρειάζεται να έρθεις από εδώ. Θα στείλουμε εμείς το όνομά σου στον Κώστα εκεί, στο Ακροπολείο, στα παιδιά του Άγγελου. Καλογεροπούλου Σοφία. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού. Άλλη μια εκπομπή πολιτισμική κληρονομιά για τις επόμενες γενιές φτάνει στο τέλος της. Μπαίνετε στο zoomusu.gr, είναι το site μας εκεί. Βάζετε άρθρα στο γίνε Zoomusu αρθρογράφος. Ακούτε ηχογραφημένη την εκπομπή. Είναι το δικό μας site. Καμία εξάρτηση, καμία υποχρέωση πουθενά και τίποτα. Έτσι, όμορφα και ωραία. Μπαίνετε στην ομάδα. Ευπρεπώς αν γίνεται. Θερμή παράκληση. Μπινελίκι με μέτρο. Εδώ είμαστε. Χορηγή δεύτερης ώρας. Ήταν η Λαδόκορα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκι 25 Μαρτίου. Μπακαλιάρος, κορδαλιά, υπέροχα πράγματα χειροποίητα. Ουρές γίνονται. Καλό εαλό με μύρτιλο. 23-12-200-500. Χαλβάς Λουκάς, κορυφαία γεύση από την πόλη. Και βέβαια μια φορά και έναν καιρό η παιδική κατασκήνωση στη Σκιώνη. Ενημερωθείτε, περάστε από την Αριστοτέλους 22 για να σας πούν τι και πώς ή τηλεφωνήστε στο 2310-2567-88. Έρχεται η Τρόικα του Λίμπερο. Bye bye, Zoomusu, λέμε και κάθε σκάρτο καίμε. Bye 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 bye.